Second pressure. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ελίτσια δεν είμαστε εδώ. Μαζί με τον Κυριάκο είναι το Πρόεδρος του University. Σε ένα από τα πιο γνωστά γκρουπ στην Ευρώπη που ασχολείται σε ένα μεγάλο βαθμό με HCI, αλλά είναι και διαπιστημονικό. Έχετε πολλούς από την ψυχολόγου, σχολικούς επιστήμονες κλπ. Και το θέμα της ομιλίας του είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι διαπιστημονικό. Θα μας πει κάποια πράγματα για τη χρήση τεχνολογίας, προκειμένου πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τεχνολογία για να αυξήσουμε τη συμμετοχικότητα σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οπότε σχετίζονται όλα αυτά και με πιο θεωρητικά paradigms, ας πούμε, που υπάρχουν από τις πολιτικές επιστήμες ή στο social choice theory, game theory communities και στο machine learning, θα έλεγα. Αλλά θα μας τα πεις εσύ, Βασίλη, οπότε αυτό είναι το Βασίλη. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο Γιώργος, με λένε Βασίλη Αμφουλιάκο. Έρχομαι από το Open Lab, την Newcastle University. Είμαι μεταδακτορικός στο Open Lab αυτή τη στιγμή, πάνω σε ένα project το οποίο είναι πάνω στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τεχνολογιών, για να βοηθήσουμε στην οργάνωση, στην καλύτερη οργάνωση και στη λήψη αποφάσεων κάποιων τοπικών δομών αλληλεγγύης, τοπικών οργανώσεων με κοινωνικοπολιτικό σκοπό κτλ. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην πληροφορική επιστήμη και τεχνολογία υπολογιστών στην Πανεπιστημίου του Πελοποννήσου. Έκανα μεταπτυχιακό στο Newcastle University πάνω σε ασφάλεια υπολογιστών, οπότε έχω ένα τεχνικό υπόβαθρο. Αλλά περισσότερο το διδακτορικό μου ήταν πώς θα συνδυάσουμε αυτό το τεχνικό υπόβαθρο με πιο θεωρητικά κομμάτια στις κοινωνικές επιστήμες και στις πολιτικές επιστήμες. Και σήμερα θα μιλήσω για ένα μεγάλο project. Δεν είναι μόνο project, είναι ατζέντα που έχουμε στο εργαστήριο, το οποίο ονομάζεται Digital Civics. Και θα προσπαθήσω να μιλήσω για ένα σχεσιακό μοντέλο υπηρεσιών και τη σχέση αυτού του σχεσιακού μοντέλου, που είναι κάπως διαφορετικό, ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπουμε μια έξυπνη πόλη, με τις συνήθεις, ας πούμε, περιγραφές το Smart City, που λέμε. Όπως είπε και ο Γιώργος, έρχομαι από το Open Lab, είναι ένα Human Computer Interaction και Ubiquitous Computing εργαστήριο. Αυτό σημαίνει πως συνήθως ένα Human Computer Interaction εργαστήριο δεν μοιάζει σαν αυτό, αλλά εμείς έτσι είμαστε. Είναι δύο-τρεις όροφοι, οι οποίοι είναι ένα open space plan με διάφορους ανθρώπους από διάφορα backgrounds, δηλαδή οι περισσότεροι είμαστε από computing science, από computer engineering, δηλαδή φτιάχνουμε τεχνολογία, hardware και software, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε προσπαθήσει πολύ να φέρουμε ανθρώπους μέσα στο εργαστήριο οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το παραδοσιακό κομμάτι του computing, δηλαδή έχουμε 2-3 καθηγητές στην πολιτική επιστήμη, στην κοινωνιολογία, έχουμε 2-3 ψυχολόγους, 2-3 κοινωνιολόγους. Γιατί το human computer interaction είναι και πολύ το human κομμάτι του, δηλαδή πώς μπορούμε να ταιριάξουμε το computer interaction και το hardware και software κομμάτι με το behavior του ανθρώπου, το human behavior. Τώρα, για τις έξυπνες πόλεις. Δεν είμαι ο ειδήμος για τις έξυπνες πόλεις, το διδακτορικό μου και το μεταδιδακτορικό μου τώρα δεν έχει καμία σχέση με έξυπνες πόλεις. Αλλά αυτό το Digital Civics που έχουμε εμείς στο πρόγραμμα προσπαθεί λίγο να κάνει question λιγάκι αυτές οι συνήθεις agendas της έξυπνης πόλης. Οπότε, τα smart cities τι περιέχει συνήθως. Περιέχει να βάζουμε sensors παντού μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε μια πόλη, να παίρνουμε δεδομένα από όσες συσκευές μπορούμε να πάρουμε δεδομένα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα κινητά για να παίρνουμε δεδομένα για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για τον τρόπο που κινείται ο κόσμος μέσα στην πόλη, για τον τρόπο που η πόλη χρησιμοποιείται. Έχει σχέση με το Internet of Things, κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε όλες τις συσκευές γύρω μας να είναι έξυπνες και να μας παρέχουν κάποιο είδος δεδομένα, κάποιο είδος υπηρεσίες. Έχει σχέση με το Big Data μετά από αυτό, δηλαδή πώς μπορούμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία παίρνουμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βγάλουμε κάποιο είδος υπηρεσία ή κάποιο είδος γνώση μέσα από αυτό. Και προφανώς έχει να κάνει με το Cloud Computing που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και το computational κομμάτι αυτών των πληροφοριών. Αυτό που λέμε μέσα στο Digital Civics είναι ότι το να κάνουμε το μόνο αυτό το κομμάτι προφανώς είναι και χρήσιμο στο Smart Cities, αλλά μετά αυτό που λέμε είναι ότι με την τεχνολογία έχουμε την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τον πολίτη και να ξανασκεφτούμε ποιος είναι ο ρόλος του πολίτη μέσα σε μια πόλη. Και αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος της τεχνολογίας στο Smart City, δηλαδή να παρέχουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τον πολίτη. Και αυτή ίσως είναι μια διαφορά του κάποιων εργαστήριων τα οποία κάνουν μόνο smart cities με εμάς που κάνουν περισσότερο digital civics. Δηλαδή εμείς έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στον πολίτη παρά στην τεχνολογία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε ένα πιο κοινωνικοπολιτικό αποτέλεσμα.
Τώρα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να διαφέρει, ας πούμε, ένας παραδοσιακός τρόπος που κάποιος μπορεί να δει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με έναν άλλο τρόπο τον οποίο προσπαθούμε να τον δούμε εμείς μέσα στο Digital Civics. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνήθως είναι, ας πούμε, ο συνήθις τρόπος παροχής υπηρεσιών και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία έτσι ώστε να παρέχουμε άλλο ένα κανάλι, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορέσει να εκφράσει τα παράπονά του, για παράδειγμα, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη υπηρεσία μέσω αυτής της ανατροφοδότησης. Δηλαδή, παρέχει μια υπηρεσία, έχει ένα κανάλι feedback, το οποίο ο πολίτης μπορεί να πει ότι κάτι γίνεται λάθος εδώ πέρα για να παρέχει μια καλύτερη υπηρεσία. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε μέσω του Digital Civics είναι και η διαφορά της ηλεκτρονικής δημοκρατίας από της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαστε τα πράγματα. Δηλαδή, από εκεί πέρα που τα βλέπεις τα πράγματα σε ένα πολύ από πάνω προς τα κάτω τρόπο, δηλαδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει μια υπηρεσία και αυτός που είναι από κάτω λέει τι πάει λάθος με την υπηρεσία, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να έχουμε μια πιο από κάτω προς τα πάνω διακυβέρνηση. Δηλαδή, πώς μπορούν αυτά να δημιουργήσει εργαλεία έτσι ώστε ο πολίτης να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να φτιάξει δικές του υπηρεσίες ή να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των υπηρεσιών. Οπότε, γενικότερα, μετά θα προχωρήσω σε παραδείγματα και ελπίζω να καταλάβετε το τι εννοώ, ας πούμε, αυτό το θεωρητικό, ας πούμε, υπόβαθρο. Αλλά μιλάμε για μια μετατροπή των συναλλαγματικών transactional μοντέλων παροχής υπηρεσιών σε ένα πιο σχεσιακό μοντέλο παροχής υπηρεσιών. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών συναντήσεων που κάνουμε με τοπικές αυτοδιοικήσεις εκεί στην Αγγλία. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Αγγλία, που τα έχουμε και εμείς κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό εδώ στην Ελλάδα προφανώς, είναι οι περικοπές στο budget, το τοπικό budget, δηλαδή πόσα λεφτά δίνονται στις τοπικές αυτοδιοικήσεις από τη national government. Αυτοί τώρα έχουν μια περικοπή του τύπου του 30%. Δηλαδή, κάποιες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, οι οποίες βασιζόντουσαν σε ένα συγκεκριμένο budget για να βοηθηθούν, τώρα δεν μπορούν να βοηθηθούν λόγω αυτών των περικοπών. Και αυτό που μας λένε, ας πούμε, οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια στην Αγγλία, είναι ότι χρειαζόμαστε να μην είμαστε εμείς αυτοί που είναι στη μέση και παρέχουν μια υπηρεσία, αλλά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο να μπορέσουν να δημιουργήσουν δικές τους υπηρεσίες μέσω σχεσιακών μοντέλων παροχής υπηρεσιών. Και η τεχνολογία είναι πολύ καλή στο να δημιουργήσει αυτές τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων οργανώσεων. Λοιπόν, τώρα θα δώσω κάποια παραδείγματα και ελπίζω να γίνω πιο σαφής για το τι σημαίνει αυτή η αλλαγή από συναλλαγματικά σε σχεσιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα τα οποία είχαμε στο Newcastle ήταν βασικά, ναι, για κάποιους που δεν ξέρουν τι κάνει το Human Computer Interaction, για παράδειγμα, έχουμε συναντήσεις με κάποια user groups, σε αυτή την περίπτωση με μητέρες και γονείς, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα των γονέων, για παράδειγμα, και να σχεδιάσουμε μια τεχνολογία η οποία θα τους βοηθήσει στα προβλήματα τα οποία εμείς αναγνωρίζουμε μέσω αυτών των συναντήσεων. Σε αυτό το συγκεκριμένο project, η μία καθηγήτρια από εκεί από το εργαστήριο, η οποία είναι καθηγήτρια Human Computer Interaction, έκανε διάφορες συναντήσεις και workshops, design workshops με μανάδες, και ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία είχαν βρει ήταν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το θυλασμό στην Αγγλία, ότι οι μητέρες δεν θυλάζουν τα παιδιά τους γιατί θεωρούν ότι θα μείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για μήνες ή για ένα χρόνο, μέσα στο σπίτι, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι, γιατί θα πρέπει να θυλάζουν το παιδί τους. Οπότε δεν θυλάζουν το παιδί και προτιμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν γάλα, για να μην μείνουν μέσα στο σπίτι. Έτσι, ένα από τα αποτελέσματα αυτών των design workshops ήταν αυτό το ένα application, το οποίο το ονομάζανε FeedFinder. Τι είναι αυτό το application? Είναι απλοϊκό, ας πούμε, για αυτό το digital civics που προσπαθώ να εξηγήσω, αλλά είναι καλό παράδειγμα το πώς ο πολίτης μπορεί να παρέχει μια υπηρεσία στον πολίτη. Έτσι, είναι μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει, στην ουσία είναι σαν το Foursquare, αλλά για θυλασμό για μητέρες. Στην ουσία μπορείς να πας σε διάφορα μέρη, οπουδήποτε στον κόσμο, και να βαθμολογήσεις σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το κατά πόσο αυτό το μέρος είναι φιλικό προς το θυλασμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει υπηρεσίες στις ντουαλέτα που μπορούν να βοηθήσουν το θυλασμό. Υπάρχει ιδιωτικότητα σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος για θυλασμό κτλ. Αυτό δεν πιστεύαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί πολύ. Πιστεύαμε ότι θα το χρησιμοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι ήταν σε αυτό το project μέσα και μας βοηθούσαν να καταλάβουμε τα προβλήματά τους. Αλλά έχουμε κάποιους χιλιάδες από χρήστες αυτή τη στιγμή που έχουν κατεβάσει αυτό το application και χρησιμοποιούν αυτό το application, βαθμολογούν διάφορα μέρη και γονείς οι οποίοι πηγαίνουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια και καφετέρειες επειδή είναι φιλικές προς τον θυλασμό, για παράδειγμα, και τέτοια πράγματα. Οπότε, παρόλο που είναι απλοϊκό, είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο που παρέχει στον πολίτη,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια πλατφόρμα η οποία ο πολίτης ανεβάζει πληροφορία και αυτή η πληροφορία λειτουργεί ως μια υπηρεσία για άλλους πολίτες. Έτσι. Δηλαδή δίνεις ένα εργαλείο το οποίο γίνεται populate από τους πολίτες αυτούς καθ' αυτούς. Και, όχι μόνο, και δεν είναι μόνο υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτού του εργαλείου, έτσι, γιατί είναι, ας πούμε, οι παραδοσιακές μορφές που η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να πιέσει προς τις μανάδες να φυλάζουν, είναι να τους δίνει φυλάδια, να τους λέει ότι ο θυλασμός είναι καλός και πρέπει να φυλάζετε, γιατί είναι το πιο υγιεινό πράγμα για το παιδί και για εσάς κτλ. Αυτό δεν είναι αποδοτικό, γιατί οι μητέρες τα ξέρουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Είναι άλλοι λόγοι που δεν φυλάζουν τα παιδιά τους. Οπότε χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο application όμως, όχι μόνο παίρνεις την πληροφορία του ποια μέρη είναι καλά προς το φιλικά προς το θυλασμό, αλλά επίσης σου ασκεί μια πίεση ότι κοίτα να δεις, κι άλλοι γονείς το κάνουν αυτό, πρέπει και εμείς να το κάνουμε γιατί έχουν και αυτοί τους λόγους τους. Δηλαδή ασκεί πίεση προς να αλλάξει κάτι κοινωνικά. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει. Μετά από αυτό το project, αλλά στο προηγούμενο πράγμα στο FitFinder, παρόλο που παρήχαμε ένα εργαλείο προς τους πολίτες, εμείς αποφασίσαμε μέσω ενός project ενός πανεπιστημίου ότι ο θυλασμός είναι ένα παράδειγμα υπηρεσίας το οποίο αξίζει συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αξίζει να φτιάξουμε ένα application για αυτό το συγκεκριμένο context. Έτσι. Οπότε το πήραμε ένα επίπεδο παραπάνω και είπαμε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα η οποία να παρέχει ένα εργαλείο σαν το FitFinder, αλλά να μην πούμε εμείς τι είναι αυτή η υπηρεσία και κατά πόσο αυτή η υπηρεσία είναι χρήσιμη, αλλά να μπορεί ο πολίτης να πει ότι χρειάζομαι μια υπηρεσία η οποία να είναι για κάτι άλλο, για το ποια είναι τα ασφαλή μέρη να κλειδώνω το ποδήλατό μου, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε αναπτύξαμε αυτή την πλατφόρμα που την ονομάσαμε App Movement. Τι είναι αυτό τώρα? Πιο εύκολο να το εξηγήσω, να σας δείξω το πώς δουλεύει βασικά. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω ένα live demo εδώ. Έτσι. Οπότε είναι αυτό το site, appmovement.com. Ποια είναι η λογική αυτού του site? Πηγαίνεις σε αυτό το site, είναι πώς είναι τα crowdfunding site, τα οποία πας και ανεβάζεις ένα τίτλο και μια ιδέα και περιμένεις από κόσμο να κάνει fund την ιδέα σου. Είναι σαν αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με λεφτά. Έτσι. Οπότε πάει κάποιος σε αυτή την πλατφόρμα και λέει: εγώ θέλω ένα application, μια υπηρεσία για ποδήλατα στην πόλη, ας πούμε, ή για ασφαλή μέρη για τους πρόσφυγες στην πόλη. Θα επιλέξω μια η οποία έχει προχωρήσει αρκετά για να σας δείξω όλη την διαδικασία που γίνεται. Safe places to fly your drone. Αυτή, για παράδειγμα, αυτός που ανέβασε αυτή την ιδέα, ήθελε ένα application το οποίο να του δείχνει πού είναι ασφαλές να πετάξει το αεροπλανάκι του. Ανέβασε την περιγραφή, την περιγραφή της ιδέας κτλ. Και η ιδέα είναι ότι παίρνεις αυτό το URL, το κάνεις σε social media, στο Facebook, στο Twitter κτλ. Κόσμος πηγαίνει σε αυτό το site, κάνει support την ιδέα και αν μαζέψεις ένα αρκετό αριθμό supporters, που σημαίνει ότι υπάρχει market για αυτή την εφαρμογή, ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή και να κάνει populate τη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Έτσι. Αν πιάσεις δηλαδή, ας πούμε, 100 supporters, αυτή η ιδέα πηγαίνει στο design phase του. Το τι είναι το design phase? Αυτοί που έχουν κάνει support την ιδέα, συλλογικά αποφασίζουν για κάποια χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Για παράδειγμα, το όνομα της εφαρμογής, το εικονίδιο, το τι κάνεις rate, ας πούμε, το τι είναι το σημαντικό για ένα μέρος για να πετάξεις το αεροπλανάκι. Είναι σημαντικό αν έχει δέντρα γύρω-γύρω, αν έχει φως κτλ. Οπότε για μια-δύο εβδομάδες αποφασίζουν συλλογικά μέσω κενός discussion εδώ πέρα το ποια θα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της εφαρμογής. Και μετά από μια-δύο εβδομάδες, όταν τελειώσει το design phase, αυτή η εφαρμογή δημιουργείται αυτόματα, δηλαδή έχουμε ένα engine εμείς από πίσω, το οποίο δημιουργεί template-based εφαρμογές, το οποίο αυτά είναι map-based αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμογές σαν το FitFinder που δείξα πριν, για οποιαδήποτε ιδέα γίνεται. Δηλαδή επειδή είναι γενικό το πλαίσιο, μπορούμε να φτιάξουμε εφαρμογές με αυτή την ιδέα γενικότερα. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία, επειδή αυτό είναι μόνο map-based προφανώς, για εφαρμογές, να κάνουμε generate εφαρμογές που είναι σε σχέση με ένα χάρτη. Τώρα κάνουμε το ίδιο για εφαρμογές τύπου events, δηλαδή κάποιος θέλει να κάνει ένα event, θέλει να κάνει ένα workshop για παράδειγμα, εκπαιδευτικού σκοπού. Αλλά δεν ξέρεις αν υπάρχει το κοινό για να έρθει σε αυτό το workshop. Οπότε ανεβάζεις μια ιδέα σαν αυτή πάνω σου. Κοιτάς ποιοι είναι οι supporter και μετά οι supporter σε βοηθάνε στο να οργανώσεις το event. Δηλαδή καλές καλεσμένους, να κάνεις book, ένα συγκεκριμένο δωμάτιο κτλ. Οπότε ελπίζω να εξηγώ. Να έχω εξηγήσει αρκετά καλά το πώς τη διαφορά, ας πούμε, αυτού του μοντέλου από το προηγούμενο, από το FitFinder. Έτσι. Δηλαδή, παρόλο που εδώ πάλι έχουμε μια παροχή υπηρεσίας και επιτρέπεις μια από κάτω προς τα πάνω ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας, εδώ πέρα εμείς αποφασίσαμε σαν θεσμός ότι ο θυλασμός, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία
αρκετά καλή για να χρησιμοποιηθεί. Ενώ σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα, αφήνει τον πολίτη τον ίδιο να αποφασίσει τι είναι καλή εφαρμογή για αυτόν και τι δεν είναι. Έτσι. Και το αφήνει αυτό να εξελιχθεί από μόνο του. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, εν τω μεταξύ, σταματήστε με όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, γιατί προφανώς κάθε μία από αυτή την ιδέα είναι και ένα τεράστιο project από πίσω. Δηλαδή, έχει το τεχνικό του κομμάτι, το κοινωνικό του, πολιτικό του κομμάτι. Οπότε, άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι, σταματήστε με και ρωτήστε. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό τώρα, Bootlegger. Πάλι είναι μια πλατφόρμα προμήθειας βίντεο. Δηλαδή, είναι υπηρεσία που προμηθεύει τους πολίτες με διάφορα βίντεο χωρίς να έχουν τεχνικές γνώσεις για το θέμα. Αυτό ήταν, ήταν ένα project. Τα οποία δουλεύαμε με μπάντες που παίζανε μουσική στην Αγγλία. Δηλαδή, μπάντες παίζανε μουσική. Στην Αγγλία, άμα ξέρετε, κάθε γειτονιά έχει τη δικιά του μπάντα. Έτσι γίνεται χαμός. Το κακό με αυτές τις μπάντες είναι ότι επειδή είναι πολύ μικρές και υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, δεν έχουν λεφτά για να βγάζουν τα δικά τους βίντεο, για παράδειγμα. Τα δικά τους βίντεο κλιπ. Οπότε, εμείς ήρθαμε εδώ και είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα η οποία να μπορεί σε αυτές τις μπάντες να τους προμηθεύει με τα βίντεο μουσικής που χρειάζονται. Οπότε η ιδέα που χρησιμοποίησαμε ήταν ότι κατά τη διάρκεια των συναυλιών, όπως έχετε δει, είναι δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε βίντεο την πάντα να παίζει μουσική. Και η ιδέα η δικιά μας ήταν πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα βίντεο τα οποία τα έχουν τραβήξει ο κόσμος κάτω από τη σκηνή, έτσι ώστε να δημιουργήσει το βίντεο κλιπ που θέλεις να δημιουργήσει τη μπάντα. Οπότε φτιάξαμε ένα application το οποίο μπορεί να εγκαταστήσει σε εφαρμογές Android και iPhone. Τα οποία η μπάντα πριν ξεκινήσει η συναυλία λέει ότι χρειάζομαι 10 shots vertical, 20 shots horizontal, 3 shots ας πούμε να είναι zoomed in κτλ. Και στο τέλος της συναυλίας, 10 φίλοι ας πούμε της μπάντας παίρνουν βίντεο με τα συγκεκριμένα shots και στο τέλος της συναυλίας πηγαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα το Bootlegger TV και έχουν ένα σαν Dropbox site για παράδειγμα με όλα αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει ο κόσμος από τη συναυλία. Ταγκαρισμένα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, τι είδους λήψη είναι, τι ανάλυση είναι, πόσα λεπτά είναι κτλ. Και η πλατφόρμα τους δίνει και ένα εργαλείο για να μπορείς να τα κάνεις edit τα βίντεο. Δηλαδή, τα βάζεις ένα δίπλα στ' άλλο, κόβεις κάποια κομμάτια, μπορείς να βάλεις μουσική από πίσω κτλ. Για να φτιάξεις ένα βίντεο κλιπ δικό σου. Μπορεί να συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν τους ήξερε πάντα. Ναι, ναι, αυτή είναι το. Ναι. Στην ουσία, ναι, άμα έχεις το application στο κινητό. Έτσι. Άμα δεν έχεις το application στο κινητό, προφανώς δεν γίνεται. Γι' αυτό στα case studies που το έχουμε κάνει ως ώρας, είχαμε πει σε κάποιους, για παράδειγμα, τους είχαμε πει ότι εσείς οι 10, κατεβάστε το και κάντε το σαν case study. Αλλά λέει, γενικότερα μπορεί και κάποιος που δεν έχει εγκαταστήσει, που δεν είναι το έχει... Και έχουμε τραβήξει 2-3 βίντεο κλίπ ως ώρα, ας πούμε. Αυτό ήταν σαν το παράδειγμα που περιέγραψα με μπάντα μουσικής. Δεν χρειάζεται να το δείξω, καταλαβαίνετε την ιδέα, αλλά γενικότερα μπορεί να γενικευτεί η ιδέα και σε άλλα event. Για παράδειγμα, φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ για έναν από τους μεγαλύτερους μαραθώνιους που γίνεται στην Αγγλία μέσω αυτού του τέτοιου. Δηλαδή, είπαμε στον κόσμο, βάλαμε πινακίδες κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου και είπαμε κατεβάστε το application για να βοηθήσετε στη ντοκιμαντέρ. Πήραν διάφορα shots από βίντεο, τα ανεβάσαμε στο site και φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ μέσω βίντεο που έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει να κοιτάξουν το event παρά το. Η εφαρμογή που λες χρειάζεται για να ξέρεις τι χρειάζεται να πάρεις ή για να μέσω αυτή τραβάνε το βίντεο. Και τα δύο. Δηλαδή στην ουσία μπορείς να πεις αυτός που έχει οργανώσει την λήψη του συγκεκριμένου βίντεο, για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση πες ότι είναι αυτός που οργάνωσε το μαραθώνιο, για παράδειγμα. Λέει ότι χρειάζομαι αναγκαστικά 10 λήψεις τέτοιες, 20 λήψεις τέτοιες, 30 λήψεις τέτοιες. Έτσι. Μπορεί να το κάνει assign σε συγκεκριμένους, μπορεί να πει ότι εντάξει, έχω 50 φίλους που θα πάνε έτσι κι αλλιώς, κάνω assign σε αυτούς σίγουρα, και μετά να έχει και ένα open call και να πει οποιοδήποτε μπορεί να τραβήξει και αυτός βίντεο γενικότερα. Και όλα αυτά τα βίντεο πηγαίνουν σε ένα Dropbox folder, το οποίο μπορεί να κάνει access αυτός που είχε την ιδέα εξ αρχής. Έτσι. Αλλά γενικότερα αυτό τώρα προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πλαίσια ηλεκτρονικής δημοκρατίας και σε άλλα context. Για παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που είπα πριν. Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο σαν το Bootlegger, για παράδειγμα, για να ελέγξεις κατά πόσο μια υπηρεσία του Δήμου λειτουργεί σωστά. Παράδειγμα, τα απορριμματοφόρα σε μια πόλη λειτουργούν σωστά, κινούνται έτσι όπως πρέπει να κινούνται. Ή, για παράδειγμα, το παρκάρισμα σε μια πόλη. Παρκάρει κόσμος, ας πούμε, τύπου παρκάρει συνέχεια κτλ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσω μια τέτοια πλατφόρμα να τη χρησιμοποιήσεις για evidence-based applications. Δηλαδή, χρησιμοποιείς μια τέτοια πλατφόρμα, τραβάς βίντεο ή τραβάς φωτογραφίες από παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε θέσεις αναπήρων, για παράδειγμα. Τα ανεβάζεις μέσα σε ένα Dropbox το οποίο είναι του Δήμου, για παράδειγμα, και χρησιμοποιείς μετά αυτά τα δεδομένα για να φτιάξεις ένα σαν documentary, ένα μικρό φιλμάκι το οποίο χρησιμοποιείς για να ασκήσεις πίεση στο Δήμο να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
Έτσι. Τώρα, άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατηγορία που έχουμε, το School in the Cloud, το οποίο έχει να κάνει με αυτοοργανωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Δηλαδή, γενικότερα στο Digital Civics έχουμε 3-4 θεματικές ενότητες. Το ένα είναι η ηλεκτρονική δημοκρατία, το άλλο είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα, εκπαίδευση και μάθηση, και έχουμε και υγεία και κοινωνική φροντίδα. Στην εκπαίδευση και στη μάθηση, αυτό ξεκίνησε με ένα καθηγητή τον οποίο έχουμε στο Newcastle, το Sugata Mitra, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Ο Sugata Mitra είναι ένας προφέσορ στο Newcastle από την Ινδία. Ένα από τα μεγάλα πειράματα που είχε κάνει, που του είχε δώσει και ένα μεγάλο funding από το TED, τα TED Talks, ήταν να βάλει έναν υπολογιστή σε ένα τείχο στην Ινδία, που περνούσαν συχνά παιδάκια. Και το πείραμα αυτό ήθελε να δει το πώς τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπολογιστή, χωρίς να έχουν καμία γνώση του πώς λειτουργεί ο υπολογιστής, χωρίς να έχει κανένα custom software εγκαταστημένο στον υπολογιστή, χωρίς τύπο στα αγγλικά υπολογιστής και όλα, ούτε καν στην τοπική γλώσσα. Και μετά από 2-3 μήνες που είχε εγκαταστημένο τον υπολογιστή αυτό σε αυτόν τον τοίχο που βλέπετε στη φωτογραφία κάτω, μετά από 2-3 μήνες τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν παιχνίδια, μπορούσαν να αλλάξουν DLL αρχεία για να κάνουν access control, να σταματήσουν δηλαδή κάποιους άλλους να παίζουν το παιχνίδι που παίζει κάποιος άλλος για να παίζει πιο πολύ ένα παιδάκι κτλ. Και μετά από αυτό το πείραμα, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο από άποψη αυτοοργάνωση στη μάθηση, δηλαδή έδειξε ότι αν παρέχεις εργαλεία στα παιδιά και ένα stimuli, ας πούμε, για να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτά θα το κάνουν από μόνοι τους. Δεν χρειάζονται μια διδακτέα ύλη, για παράδειγμα, για να το κάνουν αυτό. Και το όραμα του Sugata Mitra, αυτή τη στιγμή, το οποίο προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε να φτιάξει αυτό το School in the Cloud, στη φωτογραφία πάνω δεξιά, είναι μια πλατφόρμα η οποία προσπαθεί να προσομοιώσει αυτή τη διερευνητική μάθηση μέσω τεχνολογίας. Δηλαδή, έχουμε κάποια σχολεία τα οποία συνδέονται σε αυτή την πλατφόρμα. Και μέσω μιας ερώτησης, για παράδειγμα, δίνουμε έναν υπολογιστή μεταξύ σε 3-4 παιδάκια και τους λέμε ότι γιατί οι πολικές αρκούδες είναι άσπρες, για παράδειγμα. Δεν τους δίνουμε διδακτέα ύλη για τις πολικές αρκούδες, τους δίνουμε μια ερώτηση για τις πολικές αρκούδες και τους δίνουμε και το εργαλείο να ψάξουν να βρουν γιατί οι πολικές αρκούδες είναι άσπρες. Και μέσω αυτής της ερώτησης φτάνεις να έχεις, ας πούμε, τα παιδιά να έχουν μάθει τα πάντα για το Βόρειο Πόλο, για την Ανταρκτική, να έχουν μάθει για τις πολικές αρκούδες, για διάφορα θέματα. Ήταν συνδεδεμένος ο υπολογιστής στο ίντερνετ, φαντάζομαι, έτσι. Ήταν, ναι. Και τα DLL που έμαθαν να τα κάνουμε, άρχισαν να... Δεν είναι πολύ λεπτομέρειες το πώς, αλλά τα μάθανε. Πραγματικά ένα κοριτσάκι είχε αλλάξει το DLL αρχείο του Αρκαλιευτή, νομίζω, κάτι τέτοιο, για να μην το ανοίξει και έπρεπε να το αλλάξει πίσω στην αλλαγή που είχε κάνει, δηλαδή να την ξαναβάλει πίσω, για πάρει ένα κομμάτι κώδικα δηλαδή, και το είχε αφαιρέσει έτσι ώστε να μην δουλεύει τον Αρκαλιευτή. Και μετά κάποιος έπρεπε να ξαναβάλει αυτόν τον κώδικα μέσα για να δουλέψει πάλι ο εργαλειευτής. Και το έχει κάνει αυτό έτσι ώστε να μην παίζουν άλλα παιδάκια το παιχνίδι αυτό και να χάνει χρόνο αυτή από το. Όποτε πηγαίνει δηλαδή στον υπολογιστή να είναι ελεύθερος για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Που ήταν από τα απίστευτα αποτελέσματα. Εντάξει, μπορεί το κοριτσάκι να είχε κάποιον γονέα, ας πούμε, να το βοήθησε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι το θέμα ότι το κοριτσάκι μπήκε στη διαδικασία να πάει και να ρωτήσει κάποιον ο οποίος είναι πιο. Με την τεχνολογία για να μάθει αυτή την πληροφορία που χρειαζόταν για να κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το ψήσει από το ίντερνετ. Ναι, μπορεί να το ψήσει και από το ίντερνετ. Αλλά αυτό είναι. Κατάλαβε, παρέχει ένα εργαλείο και μια ερώτηση και αφήνει το παιδάκι να το κάνει από μόνο του αυτό που να κάνει. Ένα από τα άλλα project που έχουμε πάνω στα αυτοοργανωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι αυτό το Skype Seniors, που είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα, η οποία στην ουσία είναι ένα time bank platform. Δηλαδή, πηγαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα πάνω, λες ότι έχω 2 ώρες τη εβδομάδα να διαθέσω και έχω αυτές τις δεξιότητες. Δηλαδή, σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ένα παιδάκι στην Αγγλία να μαθαίνει γερμανικά από έναν συνταξιούχο Γερμανό στην Αγγλία. Δηλαδή, πήγε σε αυτή την πλατφόρμα, είπε ότι θέλω να μάθω γερμανικά, βρήκε έναν άνθρωπο στην Αγγλία ο οποίος ξέρει γερμανικά και το διδάσκει το παιδάκι μέσω Skype γερμανικά. Δηλαδή, είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα καινούργια μοντέλα μάθησης. Συνδέοντας αυτές οι διαφορετικές ομάδες πολιτών μεταξύ τους. Τώρα, το κομμάτι της δημοκρατίας, το οποίο ήταν πολύ από το διδακτορικό μου αυτό, προφανώς αυτό μπορεί να έχει μια παρουσίαση ολόκληρη ή σειρά παρουσιάσεων από μόνο του, οπότε θα προσπαθήσω να το πάω λίγο γρήγορα. Ποια είναι η ουσία εδώ? Η ουσία είναι ότι γενικότερα στις δυτικές χώρες υπάρχει ένα drop to turnout στα elections, δηλαδή δεν υπάρχει συμμετοχικότητα που χρειάζεται στις εθνικές εκλογές. Η χρήση τεχνολογίας τώρα για αυτό το κομμάτι. Συνήθως η χρήση τεχνολογίας, η ιδέα πίσω από τη χρήση τεχνολογίας για τις εκλογές είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία θα γίνει πιο accessible το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Οπότε περισσότερο κόσμο θα ψηφίσει. Αυτό είναι το assumption από πίσω από τη χρήση τη τεχνολογία. Από ό,τι έχουν δείξει, τα πειράματα, όπως η Εστονία για παράδειγμα, στα οποία χρησιμοποιούν online voting 100% για τις ψηφοφορίες, τις εκλογές, το effect του online κομματιού στην αύξηση της συμμετοχικότητας είναι σχεδόν μηδαμινό. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος θα ψήφιζε χωρίς να έχει ένα online σύστημα, ψηφίζει και με το online σύστημα. Δηλαδή δεν αυξάνει τη συμμετοχικότητα, απλά παρέχει ένα πιο εύκολο τρόπο για αυτούς που θα συμμετείχαν έτσι κι αλλιώς να συμμετέχουν. Έτσι. Το δικό μου το διδακτορικό ήταν κατά πόσο μπορούμε να συνδυάσουμε τεχνολογίες οι οποίες να αυξήσουν τη συμμετοχικότητα, δηλαδή να προκαλέσει αυτούς που δεν θα ερχόντουσαν κανονικά να συμμετέχουν σε μια τέτοια φορά να συμμετέχουν. Αυτό το πάνω διάγραμμα τι δείχνει. Το πάνω διάγραμμα δείχνει. Υποθέτω το πρώτο δείχνει κάποια πτώση συμμετοχή, το δεύτερο. Δεν θυμάμαι, κάτσε να δω πώς το έχω εδώ. Επειδή δείχνει κάποια. Ναι, είναι κάποια αύξηση, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Α, θα το δω μετά να σου πω. Ναι, η κάθε φωτογραφία πάντως δείχνει ότι ψηφίζουν περισσότερο για το American Idol παρά για τις εκλογές. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση και στο κοινωνιολογικό κομμάτι του πώς γίνεται ας πούμε κάποιος να πληρώνει κιόλας για να ψηφίζει για το American Idol και ο ίδιος άνθρωπος ας πούμε να μην ψηφίζει για τις εθνικές εκλογές, για παράδειγμα. Και το τι έχουμε κάνει λάθος έτσι ώστε κάποιος πολίτης να προτιμάει να πληρώσει για να ψηφίζει για το American Idol και να μην ψηφίζει για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Το συμπέρασμα δηλαδή είναι ότι δεν βοήθησε αυτή τη εκλογή, δεν θα βοήθησε καθόλου. Ναι. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχεις και ένα novel, ξέρω εγώ, δηλαδή στην αρχή, στην Εστονία συγκεκριμένα, τις πρώτες δύο εκλογικές διαδικασίες είχε αυξηθεί, όχι significantly, αλλά είχε αυξηθεί κατά λίγο η συμμετοχικότητα στις εκλογές, λόγω περισσότερο. Αυτό ήταν περισσότερο γιατί ο κόσμος ήθελε να δει και πώς είναι το σύστημα. Έτσι, οπότε συμμετείχε περισσότερο λόγω του novel του συστήματος. Αλλά γενικότερα βοηθάει στο accessibility κομμάτι. Δηλαδή ότι θα βοηθήσει αυτούς που θα πηγαίνανε να ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, το κάνει πιο γρήγορα για αυτούς που θα ψηφίζαν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή εσύ που θα πήγαινες στο σχολείο στις γειτονιά σου για να ψηφίσεις, ψηφίζεις από τον υπολογιστή σου. Με όλα τα security προβλήματα που αυτό ανοίγει. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του θέματος. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά η ερώτηση που προσπαθούσα να απαντήσω εγώ στο διδακτορικό μου είναι ότι ποιο είναι το όφελος, έτσι, από τη στιγμή που δεν αυξάνει τη συμμετοχικότητα και από τη στιγμή που κάνει introduce τόσα πολλά προβλήματα ασφαλείας στις εκλογές μέσω αυτών των συστημάτων, γιατί προφανώς έχει τόσα πολλά προβλήματα ασφαλείας, δεν θα τα αναφέρω τώρα. Ποιος είναι ο λόγος να εισαγάγεις ένα τέτοιο σύστημα το οποίο ούτε πιο usable είναι, δηλαδή δεν είναι πιο χρηστικό από ότι τα παραδοσιακά συστήματα, το κουτί με το χαρτάκι που ρίχνεις μέσα, ούτε αυξάνει τη συμμετοχικότητα. Έτσι. Οπότε και αυτά τα συστήματα εισήχθησαν για δύο λόγους. Για συμμετοχικότητα, να αυξήσουμε τη συμμετοχικότητα και να τα κάνουμε πιο χρηστικά. Και τίποτα από αυτό δεν έχει επιτευχθεί και παρόλα αυτά τα συστήματα σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα. Μα και ποιοι τα δήλωναν αυτά. Ποιοι δήλωναν ότι τα συστήματα εισήχθηκαν για τους εξής λόγους. Το ερευνητικό κομμάτι τουλάχιστον στο computing science ήταν για δύο λόγους. Έλεγε τουλάχιστον ότι Ποιος το έλεγε αυτό. Ποιος το έλεγε συγκεκριμένα από την έρευνα. Την έρευνα γενικά. Ναι. Την ιδέα δηλαδή ότι αυτά τα συστήματα επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ναι. Ποιοι τη λένε. Ποιο είναι το κοινωνικό υποκείμενο το οποίο την έχει διαμορφώσει, την προβάλλει, την υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Ξεκίνησε από την Αμερικάνικη κοινωνία αυτό. Ξεκίνησε δηλαδή από την Αμερική. Είχαν ψηφίσει στην Αμερική είχαν διάφορες τεχνολογίες στις οποίες ψηφίζανε. Δεν ήταν μόνο το δικό μας κουτί και το χαρτάκι. Είχαν τα punch cards, τα οποία ήταν κάρτες και που πατούσες δηλαδή, και έκανες τρύπες, holes στις τρύπες. Και είχαν και τα lever machines, που είναι μεγάλα μηχανήματα σαν παιχνιδομηχανές, τις οποίες τραβάς συγκεκριμένα levers για να ψηφίσεις. Είχαν μεγάλα προβλήματα στο usability με τα punch cards. Δηλαδή, όταν κάνεις punch μια τρύπα σε ένα ψηφοδέλτιο, αυτό το χαρτάκι που κόβεται από κάτω, κάποιες φορές δεν κοβόταν αρκετά και αυτό το χαρτάκι κρεμόταν από το χαρτί. Μετά, όταν μάζευες όλα τα ψηφοδέλτια, κάποια από αυτά τα χαρτάκια μπαίνανε πάλι πίσω. Οπότε αυτός που μέτραγε, είτε το ηλεκτρονικό σύστημα που τα μέτραγε, είτε αυτός που τα μέτραγε χειροκίνητα τα χαρτάκια, δεν ήξερε αν αυτή ήταν ψήφος ή όχι. Έτσι. Οπότε ξεκίνησε από το usability κομμάτι. Δηλαδή, στην Αμερική που ξεκίνησαν δηλαδή, το DRE machines, Direct Recording Electronics, για ψηφοφορία, ξεκίνησε λόγω usability. Δηλαδή, δεν είμαστε σίγουροι
τι ψήφισε ο ψηφοφόρος λόγω αυτών των usability προβλημάτων. Οπότε να εισαγάγουμε μια καινούργια τεχνολογία, αφού αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται και για online banking, για παράδειγμα, οπότε είναι αρκετά secure θεωρητικά και για electronic voting, αφού χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για banking, για να αντικαταστήσουμε αυτά τα συστήματα τα προηγούμενα. Δηλαδή, ξεκίνησε από την Αμερική, σαν ας πούμε, αν ψάχνουμε κάποιον να πούμε ότι ξεκίνησε από κάπου. Μετά το ερευνητικό κομμάτι, το computing science, ασχολήθηκε για 100% με το security. Δηλαδή, είπε, ωραία, αν θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι χρησιμοποιούμε αυτά τα συστήματα για ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρέπει να βρούμε τους αλγορίθμους, encryption-based algorithms, για να το κάνουμε secure, end-to-end verifiable security. Και αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, βασικά. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή, τα μέσα τώρα, τους αλγορίθμους στο computer security, για να το κάνουμε securely αυτό το πρόβλημα. Με όλα τα usability προβλήματα που περιέχονται στο να κάνεις. Δεν ξέρω αν αυτό απαντάει την ερώτησή σας. Ναι, εν μέρει θα βάλω μετά το ανεπηρέαστο της ψήφου, το ναι. Είτε έλεγξη. Το ανεπηρέαστο της ψήφου στην συμμετοχικότητα, εννοείται. Ναι, όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, λέει το να ψηφίζει ανεπηρέαστα. Ναι, εννοείται μήπως ψήφιζε κάτι άλλο με βάση αν χρησιμοποιούσε κάποιο άλλο σύστημα. Όχι, αν δεν ήταν κάποιο δίπλα να τον πιέζει για να ψηφίσει αυτό. Α, ναι, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο security κομμάτι. Δηλαδή, κατά πόσο ένα online voting system μπορεί να παρέχει ασφάλεια στο coercion. Δηλαδή, κατά πόσο κάποιο που ψηφίζει από το σπίτι του, στο παράδειγμα τη Εστονία, για παράδειγμα, που είναι αυτό, μπορεί ο κόσμο να ψηφίσει από το σπίτι του, κατά πόσο δεν μπορεί, ας πούμε, ο γονιό σου να σε πιέσει να ψηφίσει κάπω που δεν θες εσύ. Έτσι. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει λύσει τεχνικά. Το τρόπο που το λύνουν στην Εστονία είναι να επιτρέπουν την καταγραφή πολλαπλών ψήφων μόνο με την τελευταία να μετράει. Δηλαδή σου λέει ψήφισε χίλιες φορές και θα τη μετρήσει μόνο την τελευταία. Ή σου λέει ότι αν κάποιος βάλει το πιστόλι στον κόρο του και σου λέει ψήφισε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, για παράδειγμα, εσύ μπορείς μετά να πας στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσεις και αυτή η ψήφο σου να μετράει περισσότερο από όσο την προηγούμενη. Δηλαδή δεν υπάρχει λύση στο online voting σε αυτό το πρόβλημα. Άρα υπάρχει δυνατότητα ψήφου στο παραβάν. Υπάρχει δυνατότητα ψήφου στο παραβάν. Στην Εστονία συγκεκριμένα ναι, αν μιλάμε για την Εστονία. Ναι. Δηλαδή είναι. Σας διακόπτω τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συζήτηση είναι περισσότερο να κάνουμε παρά. Κάνε τελευταία ερώτηση. Ναι. Είπε ότι κοιτάζεται στο usability από τη μεριά των χρηστών. Δηλαδή να μήπως υπάρχει περισσότερη συμμετοχή. Όχι. Δεν είναι όμως και χρηστικότερο. Άσχετα ότι δεν πέτυχε γι' αυτό ο σκοπό. Δεν είναι χρηστικότερο για την καταμέτρηση ή για οποιοδήποτε άλλο από τη μεριά του κράτου. Ναι. Ότι παίρνει τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα, αν είσαι. Ναι, σίγουρα. Και δεν υπάρχει και η νοθεία που ίσως δεν υπάρχει, δεν ξέρω τώρα. Ναι, το πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες είναι ότι η νοθεία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο βαθμού, πολύ μεγαλύτερο scale δηλαδή. Γιατί αν συμβεί κάτι λάθος μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος, μπορείς να χαλάσεις όλη την ψηφοφορία. Δηλαδή, το αποτέλεσμα μπορείς να. Αν κάνεις hack έναν από τους servers του voting system, μπορείς να αλλάξεις στην ουσία όλο το αποτέλεσμα. Ενώ η νοθεία σε επίπεδο να μετράς τα χαρτάκια, έτσι, μπορεί να γίνουν κάποια λάθη, πάντα γίνονται λάθη, δηλαδή στο πλαίσιο των 100 ψήφων, για παράδειγμα, μπορεί να γίνουν λάθη και τις περισσότερες φορές γίνονται λάθη. Απλά αυτό το λάθος είναι τόσο μικρό, το οποίο δεν επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και στην Αμερική, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν 5 servers για να μετρήσουν και μετά. Ξεκινάμε μια άλλη συζήτηση, πιο βαθύτερη από αυτό που ζητάμε τώρα. Για παράδειγμα, στην Αμερική, η εταιρεία η οποία έφτιαχνε τους υπολογιστές της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επιδοτούσε και την καμπάνια του Bush, για παράδειγμα, την πολιτική καμπάνια του Bush. Και μετά σκέφτεσαι και λες, ας πούμε, ότι κατά πόσο μια εταιρεία η οποία χαλάει λεφτά για να επιδοτήσει την καμπάνια του Bush μπορεί να φτιάχνει και τα συστήματα που καταμετρούνται ψήφους, και είναι αυτό δημοκρατικό, ας πούμε, ή έχουμε ένα conflict of interest εδώ πέρα. Και προφανώς υπάρχει ένα conflict of interest και προφανώς είχε πέσει και ένα σερβερ τότε από αυτός που καταμετρούσε τους ψήφους. Και ήταν 15 λεπτά που ο σερβερ ήταν κάτω, που κανένας δεν ξέρει τι είχε γίνει σε αυτό το σερβερ τα 15 λεπτά που ήταν κάτω. Και γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ δίκιο οι computer security researchers στο πεδίο, οι οποίοι χτυπάνε το κεφάλι τους και λένε: παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα το αφήνουμε, ας πούμε, στην άκρη και λέμε ότι έχουμε ένα μαύρο κουτί, πατάμε ένα κουμπάκι και πιστεύουμε ότι αυτό το μαύρο κουτί καταμετράει τις ψήφους σωστά. Αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Η λύση στο computer security κομμάτι είναι να χρησιμοποιήσουμε encryption έτσι ώστε να αποδείξουμε μαθηματικά ότι όλες οι ψήφοι οι οποίοι έχουν μπει μέσα σε αυτό το κουτάκι μπορούν να αποδειχτεί ότι κάθε ψήφος ξεχωριστά υπάρχει μέσα στο τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς να μπορείς να δεις ποιος είναι αυτός που ψήφισε τι. Έτσι. Και που αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή μπορεί να έχει και ότι να αποδείξει ότι ψήφισα, αλλά χωρίς να αποδείξει τι ψήφισα.
Αυτό είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι open source αυτή τη στιγμή, οι οποίοι το κάνουν αυτό και το κάνουν σωστά. Το πρόβλημα αυτού του αλγόριθμου είναι ότι παρόλο που το κάνουν σωστά, είναι πολύ δύσκολοι στη χρήση του. Δηλαδή, ο κόσμο που τι χρησιμοποιεί δεν καταλαβαίνει γιατί, ας πούμε, η ψήφο του είναι μέσα στο. Μέσα στο τελικό τάλι, για παράδειγμα. Αν σου απάντησε αυτό που. Τώρα, μετά από όλα αυτά, τι κάνει το Human Computer Interaction στο πεδίο? Δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να φτιάξει interfaces τα οποία θα αυξήσουν τη συμμετοχικότητα μέσω, ας πούμε, καινοτόμων interface που μπορούν να μπουν μέσα στο community. Το αριστερό παράδειγμα είναι ένα παραδοσιακό παράδειγμα electronic voting system στο Human Computer Interaction. Τι είναι αυτό? Είναι ένα tablet το οποίο είναι μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, το οποίο έχει δύο κουμπάκια. Έχει μια ερώτηση η οποία έχει κατατεθεί από το Δήμο, για παράδειγμα, και πατάει τα κουμπάκια ο πολίτης ναι ή όχι για να ψηφίσει αντίστοιχα τι πιστεύει. Έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το σύστημα? Πέρα από τις ασφαλείας τα προβλήματα, τώρα μιλάμε για το interface κομμάτι. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το σύστημα? Είναι ότι προφανώς είναι πανάκριβο, μόνο ο Δήμος μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα και να το εγκαταστήσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο ο Δήμος κάνει τις ερωτήσεις και παίρνει τα αποτελέσματα. Και από ό,τι φαίνεται και συστήματα σαν αυτά πάλι δεν αυξάνουν τη συμμετοχικότητα των πολιτών, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ πατήματος του κουμπιού και τι γίνεται μετά από αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει τι θα γίνει μετά αφού πατήσει το κουμπί. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι ο πολιτικός που έστειλε αυτή την ερώτηση βασικά θα κάνει κάτι από τα αποτελέσματα αυτά. Απλά το πιστεύουν ότι το κάνει, ας πούμε, για να κάνει τίκ ένα κουτάκι που λέει ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία το έκανε και αυτό, ξέρω. Το δεξί είναι τα συστήματα που αναπτύξαμε στο εργαστήριο και κατά τη διάρκεια του εταιρικού μου αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ηλεκτρονικής συμμετοχικότητας μέσω ψηφοφοριών. Τι είναι το σύστημα στα δεξιά? Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αυτή εδώ πέρα αυτό το hardware device. Έτσι. Είναι ένα flexible circuit board, έχει 5 κουμπάκια, 5 φωτάκια LED, έχει ένα ηχιάκι, ένα speaker, ένα CPU, μία memory και ένα placeholder για μια μπαταρία. Ποια είναι η ουσία αυτού του θέματος εδώ πέρα? Βάζεις την μπαταρία μέσα, δεν έφερα μπαταρίες, πατάς το κουμπάκι και ψηφίζεις για το κουμπάκι που πατάς, έτσι. Και έχουμε φτιάξει και ένα απλό site, το οποίο πας εδώ, γράφεις μια ερώτηση εδώ. Γράφεις μια ερώτηση εδώ, για παράδειγμα, would you like to ask this time. Εδώ πέρα τα διαφορετικά options που θες να ρωτήσεις. Τυπώνεις αυτό εδώ, το οποίο δημιουργεί ένα PDF με το poster το οποίο έφτιαξες. Το τυπώνεις, παιδί μου, για παράδειγμα, και κολλάς αυτή τη συσκευούλα από πίσω από το poster. Το οποίο αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια τεχνολογία σαν αυτή εδώ. Δηλαδή, έχεις ένα poster με αυτό το hardware από πίσω. Μπορεί να το βάλεις πάνω σε κολόνες, μπορεί να το βάλεις μέσα σε μια συγκεκριμένη δομή αλληλεγγύης, για παράδειγμα, σε μια οργάνωση. Μπορεί να το βάλεις πάνω σε τείχους και ρωτάς τους γείτονές σου, το community, ας πούμε, την κοινότητα του δικιά σου, διάφορες ερωτήσεις που θέλεις να ρωτήσεις. Τώρα, προφανώς υπάρχουν διάφορα θέματα ασφαλείας αυτά τα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν θέματα ότι κάποιος μπορεί να πατήσει το κουμπάκι πολλές φορές και να ψηφίσει πολλές φορές. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα αυτής της συσκευής. Το νόημα αυτής της συσκευής είναι ότι ταυτόχρονα με το να συλλέγεις κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί μια οργάνωση, τοπική οργάνωση, να τα χρησιμοποιήσει για να ασκήσει πίεση, να αλλάξει κάτι στην κοινότητα, ταυτόχρονα δείχνεις και στην κοινότητα το τι είναι το θέμα που σε απασχολεί. Δηλαδή, γράφοντας μια ερώτηση πάνω στο πόστερ, το οποίο αυτή η ερώτηση, για παράδειγμα, έχει συμφωνείτε να αλλάξετε τα parking regulations από την τάδε ώρα στην τάδε ώρα πάνω στον δρόμο κτλ. Μέσω να το κάνεις αυτό το πράγμα, δείχνεις επίσης. Ενημερώνει την κοινότητα για το πρόβλημα το οποίο σε απασχολεί επίσης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με ακτιβιστές, τοπικούς ακτιβιστές στο Newcastle, οι οποίοι θέλανε να έχουν εναλλακτικούς τρόπους να συλλέγουν δεδομένα, τα οποία συλλέγουν να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, να χτυπάνε και να παίρνουν δεδομένα για το τι πιστεύει ο κόσμος για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ναι. Είπατε αρχικά ότι το πρόβλημα της μη αποτελεσματικότητας των συστημάτων οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες στην ουσία δεν πιστεύουν ότι θα γίνει κάτι. Ναι. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνει ένα feedback ώστε πάνω σε μια ερώτηση που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Να
να πούν ότι υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας που είχε αυτό το θέμα, οπότε εμείς ξεκινάμε μια δράση να κάνουμε αυτό και να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ενημερώνει τους πολίτες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι. Υπάρχει, υποστηρίζεται αυτό από τέτοια συστήματα. Λοιπόν, λες κάτι για, ας πούμε, για μια καμπάνια, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει κάποια μια ομάδα... Ας πούμε, το πληροφορίες που στέλνονται στο Δήμο. Ναι, ναι. Μέσω ενός συστήματος σαν του αριστερού, ας πούμε. Στόχος, ας πούμε, του Δήμου είναι να μπορέσει να ικανοποιήσει τις περισσότερες όσες μπορεί από αυτές, ναι, από αυτά τα αιτήματα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να ενημερώνει ότι εφόσον υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είχαμε αυτό το θέμα, ναι, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, δηλαδή να έχει το Δήμο μέσα σε αυτή τη διαδικασία και ο Δήμος να ενημερώνει τους πολίτες για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, και από ό,τι έχουμε συνεργαστεί με τους Δήμους, τις περισσότερες φορές η χρήση τεχνολογίας από τους Δήμους είναι έτσι ώστε να κάνουν τικ κάποια κουτάκια ότι κάνανε μια πιο συμμετοχική διαδικασία. Δυστυχώς. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι τους οποίους έχουμε δουλέψει, οι οποίοι είναι πιο, δίνουν περισσότερο feedback προς τους πολίτες ότι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν και κάποιες online πλατφόρμες, κάποια forum, τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες, για παράδειγμα, να καταθέσουν κάποιες ιδέες για το τι θέλουν να αλλάξουν κτλ. Και αυτές έχουν χρήση. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι και θέμα το αν πραγματικά ο Δήμος θα κάνει αυτό που λέει. Είναι ότι πλέον ο κόσμος, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου προς τους δημάρχους, προς τα δημοτικά συμβούλια. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να συμμετέχει ο κόσμος σε ασκήσεις σαν την αριστερή. Η διαφορά με το δεξί, παράδειγμα, είναι ότι κάποιες ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην κοινότητά τους, μια συγκεκριμένη αλλαγή, ας πούμε αυτή η κοινωνική ομάδα εδώ πέρα ήθελε να αλλάξει τα parking regulations στο δρόμο. Έτσι. Ο κόσμος συμμετέχει γιατί, ας πούμε, πάνω στο πόστερ μπορείς να γράψεις ότι αυτό είναι μια κίνηση των πολιτών, των πολιτών Δήμου Μοσχάτου, για παράδειγμα. Οπότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια δράση έτσι, πιο τοπική, η οποία θα έχει ένα ρόλο διαφορετικό από το ρόλο που έχει ο Δήμος. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει με το Δήμο, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε ο κόσμος συμμετέχει επειδή είναι για διαφορετικό σκοπό η συλλογή δεδομένων. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε είναι αυτή η διαφορά μεταξύ του ενός συστήματος και του άλλου. Και έτσι με αυτό το σύστημα που φτιάξαμε εδώ, καταρχάς αυτό κοστίζει για μας 3 με 5 ευρώ κάθε τέτοια συσκευή. Οπότε στην ουσία μπορεί κάθε μια τοπική κοινότητα να πάρει 10 τέτοια, για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εταιρεία στο μέλλον που τα πουλάει αυτά, να αγοράσει 10 τέτοια και να μαζέψει δεδομένα για την. Δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, τα δεδομένα που σύλλεξε μέσω αυτής της διαδικασίας, τα έβαλε σε ένα PDF, για παράδειγμα, και τα έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: εμείς συλλέξαμε αυτά τα δεδομένα μέσω campaigning και e-petitioning. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα για τοπικό e-petitioning στην ουσία. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που πας online και βάζεις το email σου και υπογράφεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι ένας τρόπος να το κάνεις αυτό μέσα στη κοινότητα. Για να ασκήσεις επιρροή προς κάποιο Δήμο να αλλάξει κάτι που θέλεις να αλλάξεις. Ναι. Επειδή μου φαίνεται ότι είναι συνεχέτον αυτό. Ναι. Φαίνεται λοιπόν να εντοπίζεται ότι μέσα από τη λειτουργία αυτού του συστήματος κάποιοι μπορούν να αναδείξουν λοιπόν κάποια ζητήματα τα οποία τους απασχολούν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα δικό μου είναι το εξής. Εάν υπάρχουν προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, ναι, πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή ας πούμε σε μια συνοικία υψηλή εγκληματικότητα, ναι, ή ελιπέστατη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης. Ναι. Και στη συνεχεία αυτοί κατοικούν άτομα τα οποία δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα. Ναι. Τι θα πούμε, ότι άρα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Όχι, βεβαίως όχι. Και αυτό το πρόβλημα υπήρχε και σε αυτή την περιοχή που είχαμε. Και έχουμε δουλέψει σε διάφορα case studies με αυτό το σύστημα. Ένα από αυτά τα case studies είναι ακριβώς μια περίπτωση σαν αυτή που περιγράφεται. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία ήταν εργατικές κατοικίες, ο κόσμος δεν είχε ούτε την τεχνική γνώση ούτε τίποτα τέτοιο για να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα. Απλά η ουσία είναι ότι επειδή αυτό είναι πολύ απλό να χρησιμοποιηθεί, από την έννοια ότι για να ψηφίσεις, απλά πατάς ένα κουμπάκι, έτσι, δεν κάνεις κάτι άλλο. Και για να κατεβάσεις τα δεδομένα είναι πολύ εύκολο. Δεν θα το περιγράψω τώρα, είναι πανεύκολο να το καταβάσει και τα δεδομένα. Η υπόθεση, το assumption εκεί πέρα είναι ότι τουλάχιστον θα έχεις 2-3 ανθρώπους μέσα σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινότητα, οι οποίοι θα έχουν κάποιες γνώσεις έτσι ώστε να το πάρουν αυτό και να το βάλουν πάνω, για να τους βοηθήσεις να το κάνουν αυτό. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει και κανένας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι κρύβουμε τα προβλήματα και λέμε ότι δεν υπάρχουν. Εσείς όχι, αλλά... Ναι, απλά λέμε ότι αυτή είναι μια τεχνολογία που μπορεί, ας πούμε, να αναδείξει κάποια προβλήματα τα οποία είναι κρυμμένα. Τώρα, ναι, δεν είναι η λύση για όλες τις κοινότητες και όλα τα προβλήματα και σχεδιάστηκε με βάση τα προβλήματα που έχουν στην Αγγλία, έτσι, οι τοπικές κοινότητες. Και αυτή είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς μου στην Ελλάδα τώρα που, για 2-3 μήνες είναι αυτό. Δηλαδή, κάνω συναντήσεις με δομές αλληλεγγύης στην Αθήνα κυρίως και προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε είτε να αλλάξουμε αυτές τις τεχνολογίες προς τα δικά τους τις ανάγκες ή να σχεδιάσουμε κάτι καινούργιο για τις δικές τους ανάγκες. Έτσι, αυτό ήταν ένα παράδειγμα από αυτά που δούλεψαν στο πλαίσιο της Αγγλίας. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το Newcastle, όπως και μεταξύ μιλήσει και είναι γνωστό γενικά, είναι ένα μέρος που με αυξημένη εγκληματικότητα, προβλήματα αλκοολισμού, είναι από τα πιο έτσι, rough μέρη στην Αγγλία. Παρατηρήσατε, εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα σε ορισμένες περιοχές μπορεί να έχεις, αν εγκαταστήσεις ένα τέτοιο απλό σύστημα συνταγικό, να έχεις κάποια προβλήματα βανδαλισμού. Ναι. Στην Αγγλία, που είναι και πιο, και στο Newcastle, που είναι τόσο πιο rough τα πράγματα, παρατηρήσατε τέτοια φαινόμενα. Παρατηρήσαμε, ναι, και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους, ο οποίος, ας πούμε, για να σταματήσεις κάποιον να ψηφίσει πολλαπλές φορές, μία από τις ιδέες που είχαμε ήταν να βάλεις ένα biometric sensor πάνω στο αυτό, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να ψηφίσει δεύτερη φορά ή τουλάχιστον να το βλέπεις αυτό και να μην συμψηφίζει τις δύο ψήφους. Αυτό το κόστος συσκευής θα πήγαινε πάνω κατά 10-20 ευρώ τη συσκευή, αν έβαζες ένα τέτοιο σύστημα πάνω στη συσκευή. Οπότε θέλαμε να το κρατήσουμε όσο πιο φτηνό γίνεται, έτσι ώστε να είναι όσο πιο βιώσιμο, έτσι ώστε μια τοπική ομάδα να μπορεί να βάλει, ας πούμε, στις περιπτώσεις δικές μας, δηλαδή είχαμε βάλει 20 τέτοια πόστερ μέσα σε μια γειτονιά. Έτσι. Από τα 20 αυτά, ένα-δύο είχαν καταστραφεί. Έτσι. Και χάνεις και τα δεδομένα ταυτόχρονα όταν χάνεις αυτά τα πόστερ. Αλλά το assumption πίσω από αυτό είναι ότι αν έχεις 20 και σχετικά είναι στην ίδια περιοχή, ότι συνήθως τα δεδομένα θα ακολουθούν μια αναλογία, ας πούμε, που δεν θα χάσεις κάποιες ψήφοι, που θα είναι πολύ σημαντικοί, ότι θα αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο, όχι, γιατί είναι εκτεταμένο και στην Αγγλία γενικότερα τα planning notices. Δηλαδή, όταν αλλάζει κάτι, βάζουν τέτοια πόστερ πάνω σε κολόνες, να λένε ότι από τάδε του μήνα, ξέρω εγώ, θα γίνει αυτή η αλλαγή κτλ. Οπότε μπορεί να είναι και θέμα κουλτούρας, ότι επειδή τα έχουν συνηθίσει εκεί αυτά τα πράγματα και ότι δεν είναι και προφανές ότι αυτό είναι κάτι τεχνολογικό, γιατί είναι πολύ λεπτό, είναι όσο σαν ένα φύλλο χαρτί είναι πάνω σε μια κολόνα. Ότι δεν είναι προφανές για όλους ότι είναι κάτι το interactive για να το καταστρέψεις, για να του κάνεις κάτι διαφορετική χρήση από ό,τι του κάνεις. Αλλά ναι, υπάρχει ένα κομμάτι βανδαλισμού. Απλά είναι και αυτό ενδιαφέρον. Έτσι, ο βανδαλισμός σε αυτή τη συγκεκριμένη συσκευή είναι ενδιαφέρον, τουλάχιστον γιατί συζητήσαμε για αυτό το κομμάτι με τους ακτιβιστές που δούλευαν στο Newcastle. Και τους έλεγα, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα για εσάς το ότι μπορεί κάποιος να το διαλύσει, ας πούμε, αυτή τη συσκευή. Και έλεγα, ναι, προφανώς είναι θέμα, γιατί χάνεις και τα δεδομένα μαζί. Αλλά γενικά το πόσες συσκευές κλάπηκαν ή τα πόσα πόστερ, ας πούμε, καταστράφηκαν, μας δίνει και εμάς μία ιδέα το κατά πόσο ο κόσμος είναι αντίθετο σε αυτό που γράφουμε πάνω στο πόστερ. Έτσι. Γιατί ναι, μπορεί να είναι ότι ο άλλος ήταν μεθυσμένος και το έριξε κάτω, που είναι και το πιο πιθανό. Έτσι. Αλλά δείχνει μία ιδέα του κατά πόσο κάποιος είναι αντίθετο με αυτό που γράφει πάνω στο πόστερ. Είναι πιο συχνή βανδαλισμή στα άλλα του Δήμου. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Συνήθως τη μια φορά που το είχαμε χρησιμοποιήσει με το Δήμο, μια φωτογραφία, εδώ το δεξί, δεν φαίνεται καλά. Η δεξιά φωτογραφία είναι την είχε βάλει πάνω το πόστερ του Δήμου του Cambridge. Έτσι. Το Δήμο του Cambridge είχε κάνει καλύτερη δουλειά με την έννοια ότι σε αυτή τη φωτογραφία, εδώ για παράδειγμα, βλέπεις το πόστερ είναι πάνω σε χαρτί, πάνω σε χαρτόνι κολλημένο. Δηλαδή, απλά είχαν βρει ένα χαρτόνι και το βάλαμε το πόστερ. Οπότε είναι και πιο εύκολο κάποιο να το κατεβάσει κάτω, να το ρίξει να το κατεβάσει κάτω. Ο Δήμος το είχε βάλει πάνω σε acrylic board. Δηλαδή, είχαν κάνει laser cut ένα σκληρό ακριλικό, είχαν βάλει το πόστερ και από πάνω είχαν βάλει άλλο acrylic board. Δηλαδή, ήταν πολύ ασφαλές το πόστερ για να μπορέσει να κάποιο να το ρίξει κάτω. Δηλαδή, δεν γινόταν να το καταστρέψει. Δηλαδή, έπρεπε να πας με εργαλεία για να το κατεβάσει από την κολόνα για να το κάνει αυτό. Οπότε δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε για κατά πόσο υπήρχε μεγαλύτερο βανδαλισμό, γιατί ήταν πολύ καλύτερα φτιαγμένο το πόστερ. Έτσι. Και αυτές είναι διάφορες φωτογραφίες από τα case studies που έκανα για το περιπτωτικό μας σύστημα. Το ένα ήταν το δεξί είναι με το Δήμο στο Cambridge και το πάνω αριστερά είναι με μια κοινότητα ακτιβιστών στο Newcastle για να αλλάξουν τα parking regulations. Και ειδικά το αριστερά είναι πάλι με μια
οργάνωση εδώ μια αλληλεγγύη στην Αγγλία που προσπαθούσαν να μαζέψουν δεδομένα για το πώς θα κάνουν regenerate το πάρκο. Δηλαδή είχαν κάποια συγκεκριμένα λεφτά για να αλλάξουν το πάρκο και είχαν διάφορες ερωτήσεις για το πώς θέλει η τοπική κοινότητα το πάρκο. Είπες ότι χρησιμοποιούσαν παραμέτρη sensor για να καταλάβουν αν ψηφίζει κάποιος πολλαπλές φορές. Ναι. Η λειτουργία του δηλαδή πώς αντιλαμβανόταν ότι κάποιος ψηφίζει πολλές φορές. Υπήρχε κάποια π.χ. κάμερα η οποία τραβάει μια φωτογραφία από τον που ψηφίζει, οπότε το. Σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα λες. Ναι. Σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα δεν ξέρουμε το ποιος ψηφίζει πολλές φορές. Δηλαδή κάποιος αν πατήσει πολλές φορές το κουμπί, ο μόνος τρόπος να το βρούμε αυτό είναι μέσω του timestamp που κρατάμε κάθε φορά που κάποιος πατάει το κουμπί. Αλλά δηλαδή, την άρθρη πιο μετά να ξαναψηφίσει και αυτά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να το βρούμε, όχι. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Και να ψηφίσει κάποιος τα παπάκια. Και μπορεί να κυρωθεί αυτή η ψήφος, μπορεί να είναι διαφορετικό. Το μόνο κάποια anecdotal ας πούμε, reset που κάναμε πάνω σε αυτό ήταν, ας πούμε, ναι, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να βρεις με τίποτα το αν κάποιος ήρθε την επόμενη μέρα και ψήφισε. Δηλαδή, είχαμε δηλαδή, περιπτώσεις που κάποιος ας πούμε, περπατούσε με το σκύλο του κάθε πρωί, έβγαζε βόλτα το σκύλο του και ψήφιζε κάθε φορά. Αυτό δεν μπορεί να το βρει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, ένας από τους ακτιβιστές στο Newcastle μας είπε ότι αυτός είναι ένας τρόπος. Ας πούμε, το βάρος που έχει. Ναι, το βάρος που έχει για αυτόν. Δηλαδή, αν κάποιος πηγαίνει κάθε πρωί και πατάει κάθε πρωί το κουμπί, προφανώς γι' αυτό είναι κάτι πιο σημαντικό από κάποιον άλλον που ψήφισε μόνο μια φορά, παρόλο περνάει κάθε μέρα από εκεί. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι ένα σύστημα ψηφοφορίας που θα βγάλουν την επόμενη κυβέρνηση, προφανώς. Είναι ένα σύστημα ψηφοφορίας το οποίο προσπαθείς να πάρεις μια αντίληψη του κατά πόσο και το κατά πόσο πολύ η τοπική σου κοινωνία πιστεύει για κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Οπότε από αυτή την έννοια και πολλαπλές φορές να ψηφίσει κάποιος, σου δίνει αυτή την αντίληψη του κατά πόσο κάποιος πιστεύει πολύ για ένα συγκεκριμένο. Δεν είναι δημοκρατικό γιατί δεν είναι representative, αλλά σου δίνει αυτή την αντίληψη την οποία θέλει να πάρεις. Κάναμε μια λίγο, δηλαδή προσπαθήσαμε να ακυρώσουμε τις ψήφους, όχι να ακυρώσουμε, παίρνοντας το timestamp και λέγοντας ότι αν βρίσκεις ας πούμε 5 ψήφους να συμβαίνουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, προφανώς κάποιος πατώσει το κουμπάκι 5 φορές, έτσι. Δεν ήταν ούτε καν έφυγε από το πόστερ. Είτε κατά λάθος είτε κανονικά. Οπότε αφαίρεσε τις 4 τελευταίες και κράτα μόνο την πρώτη, για να μην δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρώτο option. Αυτό δεν φάνηκε να αλλάζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάθε φορά που το έκανα αυτό, για κάθε πόστερ που έκανα αυτό το πράγμα και αφαίρεσε αυτές τις ψήφους, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο με το αρχικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι προφανώς το multiple voting είναι acceptable, αλλά είναι ένα από τα αποτελέσματα που είχαμε. Ναι, και για να τελειώνω, γενικά αυτό που είπα στην αρχή για το πώς μπορούμε να πάμε από συναλλαγματικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών σε σχεσιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών, ελπίζω μέσω κάποιων παραδειγμάτων να εξήγησα το πώς αυτό μπορεί να γίνει, παιδί μου, μέσω κάποιων εργαλείων που φτιάχνεις για τους πολίτες που μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες σχέσεις μεταξύ των πολιτών. Και γενικά, προσωπικά για το μεταδιδακτορικό μου, εγώ με ενδιαφέρει πολύ το politics of technology. Δηλαδή, όταν σχεδιάζουμε καινούργια τεχνολογία και αναπτύσσουμε καινούργια τεχνολογία, θέλουμε να ενισχύσουμε τις σημερινές πρακτικές αυτών των σε διαφορετικές υπηρεσίες, για παράδειγμα για την εκπαίδευση, για τη δημοκρατία, για την υγεία. Η τεχνολογία πρέπει να ενισχύσει αυτά τα πράγματα που κάνουμε ήδη, ή η τεχνολογία μπορεί να επαναπροσδιορίσει το πώς τα κάνουμε. Δηλαδή, για το παράδειγμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μήπως η τεχνολογία τώρα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να πούμε, ρε παιδί μου, μήπως μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες διαφορετικά. Μήπως μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για την επόμενη κυβέρνηση πολύ καλύτερα από τις παίρναμε μέχρι τώρα, επειδή δεν είχαμε τεχνολογία να το κάνουμε. Και ενδιαφέρομαι σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης, το τι κάνω εδώ στην Ελλάδα τώρα. Είμαι ήδη ένα μήνα στην Ελλάδα. Η σημασία του ταξιδιού μου εδώ στην Ελλάδα είναι να μιλήσω με διάφορες δομές αλληλεγγύης, βασικά στην Αθήνα, που είναι και οι περισσότερες που μπορείς να δεις, και να καταλάβω στην ουσία μέσω συζητήσεων μαζί τους το πώς λειτουργούν, τις πρακτικές τους, τον τρόπο οργάνωσής τους, τον τρόπο αυτοοργάνωσής τους, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε τεχνολογία και να αλλάξουμε τις τεχνολογίες τις οποίες έχουμε σχεδιάσει ήδη, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε σε αυτά που κάνουν αυτή στην καθημερινότητά τους και να βοηθήσουμε το κοινωνικοπολιτικό τους έργο. Αυτά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο case study, αυτή την κόκκινη πλανήτη, η οποία προφανώς κάνει attract κάπως κόσμο. Αυτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ψηφίσει τη Δευτέρα και να τον βάλει να ψηφίσει την Τρίτη που είναι σε άλλο mood και να ψηφίσει κάτι διαφορετικό, στο ίδιο. Μπορεί να ψηφίσει αυτό, στο ίδιο. Και το δεύτερο είναι το human computer interactions, σε ποιο, under which context το μελετήσατε. Το χρησιμοποιεί αυτό.
Πού το μελετήσατε το HCI? Τα δικά μου case studies ήταν, το ένα ήταν σε αυτή την περίπτωση ακτιβιστές που συλλέγανε δεδομένα για να κάνουν apply pressure στο council για να αλλάξει τα parking regulations. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είπαν θέλουμε, θα πηγαίναμε πόρτα-πόρτα κανονικά, να ρωτάγαμε τον κόσμο να συμφωνεί με αυτό, θα κάνουμε και το πόρτα-πόρτα και θα βάλουμε ένα σύστημα σαν αυτό έτσι ώστε να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα και να πιέσουμε περισσότερο το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξει κάτι σε αυτό το τομέα. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν, υπάρχει μια καινούργια νομοθεσία στην Αγγλία τώρα, το Neighborhood Forum λέγεται. Δηλαδή στην ουσία είναι, επειδή ο Δήμος δεν έχει τόσα λεφτά να διαθέσει στο regeneration τοπικών περιοχών, λένε στους κατοίκους μιας περιοχής φτιάχτε ένα φόρουμ, δηλαδή είναι μια συνέλευση, τοπική συνέλευση, στην οποία θα έχετε κάποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οργάνωσης, τις οποίες θα σας λέγετε αυτά τα δεδομένα, τις αποφάσεις που παίρνετε κτλ. Θα τις στέλνετε στο Δήμο και ο Δήμος θα σας δίνει αναλόγως τα χρήματα που χρειάζεται για να κάνετε τις αλλαγές τις οποίες συμφωνήσατε στη συνέλευση. Το άλλο και η στάδια ήταν αυτό, δηλαδή πώς μπορούν τέτοιες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες συνελεύσεις μικρές γειτονιάς. Και το τρίτο case study που έκανα σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα ήταν στο Cambridge. Ήταν συνεργασία με τη Microsoft Research στο Cambridge και ήταν community engagement μέσω αυτού του συστήματος. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα community να έρθει πιο κοντά μέσω χρήσης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω μιας τέτοιας τεχνολογίας. Υπάρχει τρόπο από τον τρόπο της ψηφοφορίας. Αυτά τα δεδομένα πάνε στα... σε εσάς έρχονται ή υπάρχει τρόπο να τα παίρνουν εκεί? Δεν μίλησα καθόλου γι' αυτό, να εξηγήσω. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος πάνω στη συσκευή να στείλει ασύρματα τα δεδομένα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής και μένουν εδώ. Τώρα, δεν έφερα μπαταρία, αλλιώς σας το έδειχνα κιόλας που δουλεύει. Τώρα, πώς παίρνεις τα δεδομένα από τη συσκευή? Έτσι, ένας τρόπος είναι προφανώς συνδέσεις τη συσκευή με έναν υπολογιστή. Έχει εδώ πέρα τα pins και μπορεί να τα συνδέσεις με αυτό το συσκευή και να τα πάρεις στους μηδέν και άσους. Προφανώς αυτός ο τρόπος δεν είναι χρηστικός για κανέναν. Έτσι. Οπότε θέλαμε να βρούμε πιο εύκολους τρόπους για να κατεβάσει τα δεδομένα από αυτή τη συσκευή. Και σκεφτήκαμε δύο τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε. Ο ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τα λαμπάκια. Έτσι. Πατώντας δύο κουμπάκια παρατεταμένα, δεν έχω μπαταρία για να το δείξω τώρα, αλλά έχω βίντεο αν θέλετε να το δείτε. Τα λαμπάκια στέλνουν τα δεδομένα μέσω on and off tones, των LED. Δηλαδή αναβοσβήνουν τα λαμπάκια και είναι κρυπτογραφημένο τα δεδομένα που είναι να σταλούν μέσα σε αυτά τα λαμπάκια. Αν βγάλεις ένα βίντεο στη συσκευή να κάνει αυτό το flashing των LEDs και ανεβάσεις αυτό το βίντεο σε ένα δικό μας σερβερ, εμείς αποκρυπταγραφούμε τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν και παίρνουμε τα αποτελέσματα. Ένας τρόπος αυτός. Αυτός ο τρόπος προφανώς θεωρεί ότι έχεις ένα κινητό με κάμερα για να βγάλεις βίντεο τη συσκευή να αναβοσβήνει. Έτσι. Ο δεύτερος τρόπος, που είναι και πιο accessible, πιο έξυπνο για μένα, είναι πατάς δύο κουμπάκια ταυτόχρονα, διαφορετικά κουμπιά, και το ηχείο χρησιμοποιεί μία παραλλαγή του DTMF protocol, που ήταν τα παλιά τα μοντεμάκια που ακουγόντουσαν ο ήχος ο περίεργος, και στέλνει τα δεδομένα μέσω ήχου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς να έχεις οποιοδήποτε τηλέφωνο, να καλέσεις έναν αριθμό και να πάρεις ένα σύστημα σαν αυτό της Vodafone που σου λέει πάτα το 1 για να κάνεις αυτό, πάτα το 2 για να κάνεις αυτό. Πατάς το 1, ας πούμε, και σου λέει πάτα το 1 για να ανεβάσεις τα δεδομένα από το πόστερ. Πατάς το 1, βάζεις τη συσκευή δίπλα το πόστερ, πατάς τα κουμπάκια. Στέλνει η συσκευή μέσω DTMF protocol, μέσω ήχου, τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα και ο σερβερ που ακούει το μήνυμα, αποκρυπτογραφεί το μήνυμα και σου στέλνει ένα SMS και σου λέει η ψήφος είναι η εξής. Η πρώτη επιλογή τόσο ψήφος, η δεύτερη επιλογή τόσο ψήφος και τα λοιπά. Δεν έχεις πάντα αυτό παραπάνω. Το DTMF έχει λιγότερο από το Vision. Έχει πολύ λιγότερο από το Vision, ναι, γιατί το Vision έχει προβλήματα με τη φωτεινότητα. Σημαντικά προβλήματα. Δεν είναι και το, δηλαδή, παρόλο που είναι πολύ φωτεινό μέσα σε ένα χώρο σαν αυτόν, δεν θα έχεις προβλήματα να αποκρυπτογραφήσεις τα LED, να βρεις τον ενώ αυτόν τους LEDs, και λόγω ότι έχεις και προβλήματα με το shuttering των κινητών, δηλαδή όταν τραβάς βίντεο από τα κινητά, επειδή το κινητό τραβάει τις φωτογραφίες από πάνω προς τα κάτω κάθε φορά, κάτι τέτοιο, υπάρχει πρόβλημα γιατί κάποια λαμπάκια μπορούν να είναι off, ενώ είναι άλλη χρονική στιγμή που είναι on το από πάνω λαμπάκι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είχαμε διάφορα προβλήματα στην αποκρυπτογράφηση του βίντεο για να βρούμε τα LED. Έτσι. Ο ήχος είναι πολύ πιο robust από αυτή την άποψη, γιατί το DTMF protocol έχει ελεγχθεί και έχουν γίνει διάφορες εργασίες πάνω στο DTMF protocol. Το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν πώς θα συνδυάσουμε DTMF με το GSM πρωτόκολλο της κινητής τηλεφωνίας. Γιατί το GSM πρωτόκολλο έχει φτιαχτεί για να φιλτράρει οτιδήποτε δεν ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή, για να αφαιρεί τους θορύβους. Και αυτό προφανώς είναι θόρυβος για το GSM πρωτόκολλο, οπότε το αφαιρούσε σχεδόν όλο. Και κάναμε διάφορα κόλπα για να το φτιάξουμε, αλλά ναι, το ήχος είναι πολύ πιο
ρομπότ από το. Αλλά δεν υπάρχει τρόπο να το πάρει απευθείας αυτός που το χρησιμοποιεί η κοινότητα να πάρει απευθείας τα δεδομένα. Πρέπει να έρθει στην κοινωνία. Να έρθει στην κοινωνία με, ναι, με κάποιο σερβερ, ο οποίος. Αυτό είναι open source βέβαια. Έτσι, ναι, μπορεί ναι. Δηλαδή κάποιος να τον καταστήσει στο δικό του σερβερ και να το κάνει από μόνος του. Αλλά ναι, για τώρα, για αυτά τα case studies έπρεπε κάποιος να καλέσει. USB, ένα USB, ναι. Θα μπορούσε, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να καλέσει εμάς και να το. Επειδή είπες, νομίζω ότι υπάρχει και ένας εξεργαστής πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μετράει τα αποτελέσματα τόσες φορές που πατήσει αυτό το κουμπί, ώστε να βγει στον υπολογιστή απευθείας τα αποτελέσματα αυτά. Ναι, το πρόβλημα είναι πώς στέλνεις αυτά τα αποτελέσματα στον υπολογιστή όμως. Πώς θα τα περάσει στον υπολογιστή. Δηλαδή, ναι, μπορεί ο επεξεργαστής να υπολογίσει το άθροισμα των πατημάτων, αλλά το θέμα είναι πώς αυτό το άθροισμα μεταφέρεται σε μια συσκευή, στον υπολογιστή πάλι. Για τη σχέση τεχνολογίας-κοινωνίας, ναι. Κάνω δύο παρατηρήσεις. Ναι. Αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό υπάρχει επίγνωση ορισμένων ζητημάτων και φαίνεται από την παρουσίασή σας ότι υπάρχει, αλλά το ερώτημα είναι γενικότερο και αφορά όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το τομέα, με αυτή την προβληματική. Το ένα σχετίζεται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι. Και σωστά επισημάνατε, ας πούμε, στο επίπεδο Δήμου και στο επίπεδο κοινωνίας μπορεί να δει κανείς το ίδιο πράγμα. Αν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, για διάφορους λόγους, δεν θα αναλύσω τον τώρα, σοβαροί λόγοι, ας πούμε, και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει συμμετοχή. Δεν θα λύσεις το πρόβλημα αυτό με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και σωστά κάνατε τις επισημάνσεις και επιβεβαιώνετε από έρευνες κτλ. Βέβαια, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, να διευκολύνει, να ελαστοποιήσει κόστος σε πολλά πράγματα που η κοινωνία οργανωτικά, θεσμικά θα τα λύσει για να δημιουργήσει το πλαίσιο εμπιστοσύνης κτλ. Εκεί θα βοηθήσει, θα συνδράμει η τεχνολογία ασφαλώς με πολλούς τρόπους. Έτσι. Και να κλείσουν τρύπες αβεβαιότητας ή αναξιοπιστίας που ενδεχόμενα εντείνουν το πρόβλημα της μη εμπιστοσύνης. Έτσι. Να λυθούν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, και αυτό το είπα επειδή υπάρχει μια μυθοποίηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ακριβώς. Και καλά κάνατε και είπατε αυτά που είπατε. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη σχέση του μοντέλου αυτού που αποκαλέσατε σχεσιακό σε σχέση με το συγκρατικό. Και πάλι εδώ, και μπορεί να το δει κανείς, ας πούμε, και σε μικροκοινωνικό επίπεδο και σε μεγάλο κοινωνικό, πανκοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, ότι η σχεσιακή ανάπτυξη, ας το πούμε, είναι μια ανάπτυξη που σχετίζεται ή αφορά την αυτοοργάνωση, όπως το αναφέρατε. Έτσι. Και είναι διαφορετικό πράγμα από την ανάθεση, που σχετίζεται περισσότερο με τη συναλλακτική, ας πούμε, το συναλλακτικό μοντέλο. Και επομένως, και εδώ, μπορεί μεν σε διάφορες φάσεις, σε διάφορα σημεία, να βοηθήσει να συμβάλλει τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να δούμε πρωτίστως αυτό το πράγμα, αυτό το οργανωτικό, το θεσμικό ζήτημα. Δηλαδή, λειτουργούμε, αναπτυσσόμαστε με βάση την αυτοοργάνωση και συμμετοχή και πρωτοβουλία, ας πούμε, από τα κάτω ή ανάπτυξη. Στο Δήμο, στο κράτος, στο υπερκράτος, ξέρω εγώ. Ναι, κατάλαβα τι εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Το πρόβλημα με τις ανάθεσεις του να. Οπότε κατάλαβα το σχόλιο που κάνατε ήταν ότι ναι, ότι αυτές οι τεχνολογίες δουλεύουν αν υποθέσουμε ότι μια από κάτω προς τα πάνω είναι ο τρόπος που θέλουμε να αναπτυχθούμε ή ο τρόπος που θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και το άλλο κομμάτι του από πάνω προς τα κάτω. Έτσι. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει το δεύτερο σκέλος. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση έτσι ώστε η τεχνολογία να βοηθήσει σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Και αυτό ξεκινάει να γίνεται, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στην Αγγλία, λόγω της λιτότητας. Επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τα συναλλαγματικά μοντέλα τα οποία έχουν συνηθίσει να λειτουργούν, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί και θα χάσουν την εξουσία και δεν θα κάνουν και τίποτα. Οπότε λένε, αν κάποτε πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, είναι τώρα που πρέπει να αλλάξει αυτό το συναλλαγματικό πλαίσιο σχεσιακό. Εγώ από τα case studies που έχω κάνει ως ώρας δεν έχω καταφέρει να δουλέψω σε ένα πλαίσιο από πάνω προς τα κάτω το οποίο να συνδυάζω και συμμετοχικότητα του πολίτη και κάτι να γίνει, ας πούμε, που είναι χρήσιμο για τον πολίτη, ένα κοινωνικό πολιτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό περισσότερο έχω επικεντρωθεί στην αυτοοργάνωση, ας πούμε, και το πώς μπορώ να δουλέψω με μικρές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες να τους βοηθήσουν να πάρουν καλύτερες αποφάσεις μέσα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
Τώρα ναι, προφανώς προσπαθούμε κι εμείς και να δουλέψουμε και στο ένα σκέλος και στο άλλο και να προσπαθούμε να βρούμε αυτά τα δύο σκέλη κάπου στη μέση. Έτσι, γιατί κάπου βοηθάς την αυτοοργάνωση, προσπαθείς να βοηθήσεις ένα από πάνω προς τα κάτω μοντέλο ανάπτυξης και προσπαθείς κάπου αυτά να τα συνδυάσεις. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε για να φτάσουμε σε ένα μοντέλο το οποίο να συνδυάζει ιδανικά το από πάνω προς τα κάτω με το από κάτω προς τα πάνω. Και από ό,τι βλέπω και εγώ στο πεδίο, έχουν γίνει πολύ περισσότερα στο από κάτω προς τα πάνω παρά στο από πάνω προς τα κάτω. Γιατί το από πάνω προς τα κάτω συνήθως αντί να το σκεφτούμε στο πλαίσιο του πώς μπορούμε, ρε παιδιά, να σκεφτούμε την τεχνολογία στο να βοηθήσει τα προβλήματα που έχουμε τα από πάνω προς τα κάτω, σκεφτόμαστε την τεχνολογία σαν έναν τυφλοσούρτη, ο οποίος τα προβλήματα τα οποία. Οι τρόποι με τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε μια υπηρεσία, απλά χρησιμοποιούμε το ίδιο ακριβώς μοντέλο, απλά αντικαθιστούμε ένα παλιό εργαλείο με την τεχνολογία, με την ψηφιοποίηση δηλαδή των υπάρχοντων μοντέλων που κάνουμε τα πράγματα. Τα οποία δεν λύνουν προβλήματα, μπορεί να τα κάνουν πιο εύκολα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα κάνουν πιο ακριβά σίγουρα, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν παροχές υπηρεσιών. Και χρειάζεται και πολιτική βούληση όμως για να αλλάξει αυτός ο τρόπος σκέψης. Να καταλάβουν, ας πούμε, κάποιοι ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από ότι αυτό που, ας πούμε, στο παράδειγμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η τεχνολογία μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από το να ψηφιοποιήσεις ένα κουτί και ένα χαρτάκι που ρίχνεις μέσα στο κουτί. Έτσι. Δηλαδή, να παρέχεις ένα κουμπί ή κάποιον να πάει online και να πατήσει το κουμπί, αυτό είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις τεχνολογία. Δηλαδή, παίρνεις το λάθος που έκανες και το ψηφιοποιείς. Δηλαδή, με την τεχνολογία μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από ότι αυτό. Και αυτό ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα στο από πάνω προς τα κάτω. Να μου δώσεις μια παρατήρηση σε αυτό. Και με μια ομάδα συναδέλφων προσπαθούμε τώρα να τα βάλουμε κάτω και να συνδυάσουμε μηχανική μάθηση με social choice theory. Όπως social choice theory, το πρόβλημα είναι πώς να να φτιάξει αυτά τα μαθηματικά εργαλεία τα οποία να σε βοηθήσουν να πετύχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για το οποίο νοιάζεσαι. Για παράδειγμα, να φτιάξεις τέτοια εκλογικά συστήματα τα οποία να σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις πλευρές, τις βούλες του εκλογικού σώματος που θες να αναδείξεις. Yeah. Αν σε νοιάζει, ας πούμε, η κατάταξη των ψηφοφόρων, yeah, τα βάρη που δίνεις των υποψηφίων, τα βάρη που δίνεις αυτούς κλπ. Και το δικό μας όραμα είναι κάπως συμπληρωματικό με το δικό σας. Είναι ακριβώς να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία έτσι ώστε και τα διάφορα μαθηματικά εργαλεία έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρο στους πολίτες να ψάξουν περισσότερο και να μάθουν περισσότερα για το θέμα για το οποίο θέλουν να αποφασίσουν. Και να αναλύσουν και ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που υπάρχει, το big data πρόβλημα, ας πούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα, γιατί μπορεί να έχεις πάρα πολλές πληροφορίες στη διάθεσή σου και ακριβώς αυτό μπορεί να είναι αποτρεπτικό, ναι, στο να πας να τις αξιοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ενώ έχεις αυτές τις πληροφορίες, τελικά καταλήγεις να χρησιμοποιείς τα ίδια κανάλια γνώσης που σου παρουσιάζονται σαν τα κανάλια γνώσης που πρέπει να χρησιμοποιήσεις, τα ίδια website δημοσιογραφικά, ας πούμε, τα mainstream website, τα λιγότερο mainstream αν θες να το παίξεις αναλλακτικός. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καναλιζάρεται, ναι, η συμπεριφορά σου ως υποκειμένου, ας πούμε, εκλογικού. Οπότε, νομίζω είναι ενδιαφέρον η τεχνολογία να προσπαθήσει να το ξεπεράσει αυτό και να σε βοηθήσει να ψάξει πληροφορία και να αναλύσει πληροφορία που χρειάζεσαι. Και δεν νομίζω ότι έχει γίνει πολύ δουλειά μέχρι τώρα. Ένα κομμάτι του δακτορικού μου ήταν πάνω στο deliberative democracy, δηλαδή συμβουλευτική δημοκρατία, ας πούμε, διαβουλευτική δημοκρατία. Και στην ουσία ήταν αυτό που προσπαθούσα, ας πούμε, να λύσω ή αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι έχουμε μια διαβουλευτική διαδικασία, ένα deliberative workshop, όπως το λένε, και στο τέλος, επειδή δεν μπορείς να αποφασίσεις μεταξύ πολλών διαφορετικών απόψεων, έχεις ένα voting process. Δηλαδή, στο τέλος μιας διαβουλευτικής ψηφοφορίας, λέμε εντάξει, παιδιά, ας ψηφίσουμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, η διαβουλευτική ψηφοφορία είναι περισσότερο για την ενημέρωση των αυτών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαβουλευτική διαδικασία, αλλά δεν βοηθάει στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, δεν παίρνεις αποφάσεις μέσω μια διαβουλευτική ψηφοφορία. Απλά προσπαθείς να φέρεις τις διαφορετικές οπτικές γωνίες πιο κοντά. Και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα. Κάποιοι διδακτορικοί φοιτητές το κάνουν τώρα κάνουν το διδακτορικό στο Newcastle, το οποίο είναι πώς μπορείς να ενσωματώσεις μια διαδικασία ψηφοφορίας μέσα σε μια διαβουλευτική, ας πούμε, σε ένα deliberative workshop, για να έχεις μια πιο δυναμική. Ναι, αυτό που και εμείς έχουμε στο μυαλό μας είναι κάτι παρόμοιο και μάλιστα σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε εκλογικά συστήματα για να κάνουμε κάτι άλλο.
Δηλαδή, χρησιμοποιήσουμε εκλογικά συστήματα ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο στο να ψάξει για πληροφορία. Mm. Δεν ξέρω στο να λύσουμε ακριβώς αυτό το εδώ, αλλά. Με βάση τελευταίες κουβέντες του Γιώργου του Χαρτιράκη, αλλά θα ήθελα να απαντήσω για δύο σημεία κρίσιμα κατά τη γνώμη της. Αλλά με βάση τελευταίες κουβέντες, λοιπόν, μπαίνει το ζήτημα του τελικά της διάκρισης μεταξύ δημοσκόπησης και ψηφοφορίας. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι. Ναι. Και το ζήτημα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τι λέει στο μυαλό μας, γιατί πράγμα κουβεντιάζουμε. Εάν πρόκειται για μια ψηφοφορία που κρίνει την ανάδειξη της εξουσίας μέσα σε ένα χώρο μικρότερο ή μεγαλύτερο εν δυνάμει της κοινωνίας, τέλος πάντων, κοινός εθνικού κράτους, είναι ένα κρισιμότητο ζήτημα, το οποίο, έτσι όπως το ζούμε, ας πούμε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα τα τελευταίους μήνες, έτσι, φαίνεται ότι πλέον έχει ξεκαθαρίσει, τι να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι όταν γίνονται δημοσκοπήσεις, αυτό δεν αποτελεί ψήφο, έτσι, δεν αποτελεί ψηφοφορία. Ναι. Το βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες σε όσα συζητιούνται, ειδικά με τους τέσσερις υποψήφιους, ας πούμε, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και όπου κάποιοι λένε, ας πούμε, μα μην, δεν είναι ψηφοφορία αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα κρισιμότατο ζήτημα αυτό της ψηφοφορίας για την ανάδειξη εξουσιών, ναι, και ότι εκεί θα πρέπει όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο τεχνικό, με τα συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό, να μας προστατεύσουν. Ναι. Να μας προστατεύσετε, τέλος πάντων, έτσι. Εγώ ένα μικρό παράδειγμα θα σας δώσω για να αντιληφθείτε τι ζούμε ορισμένες φορές, έτσι. Εδώ, στις τελευταίες εκλογές που γίνανε για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Καθηγητών, ψηφίσαμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Θα σας καλούσα πριν εγκαταλείψω το Ιδρύμα να ζητήσω από τον Γιώργο Χαρτιδάκη να σας δείξει το καταστατικό του Συλλόγου και το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο πριν από μερικούς μήνες τροποποιήθηκε προκειμένου να επιτρέπει αυτή την ψηφοφορία. Mm. Θα μου πείτε πρώτα-πρώτα αν είναι γραμμένο σε σωστά ελληνικά και με έναν τρόπο που να προστατεύει τον αναγνώστη από τις ενδεχόμενες παρερμηνίες. Και μετά θα ήθελα να κρίνουμε το τεχνικό σκέλος. Λοιπόν, εφαρμόσει για πρώτη φορά, υποτίθεται, με βάση την πλατφόρμα την οποία γίνονται οι Βρετανικές εκλογές και ως εκ τούτου υποτίθεται ότι είναι εγγυημένοι. Και εκεί, λοιπόν, όταν πηγαίνεις να ψηφίσεις, θέλω να παρακαλάνε πριν ψηφίσεις ή αμέσως μετά. Το Helios δεν χρησιμοποιήσαν το σύστημα. Πώς? Το Helios. Ναι. Σου βγάζει μια ερώτηση όπου οφείλεις να κάνεις κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι προκειμένου να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Ξέρετε τι ρωτάει αυτή η ερώτηση? Τι? Είσαστε μόνος στη σύνοδο που ψηφίζετε με περιάστα. Ναι. Υποτίθεται δηλαδή ότι με το να κάνει αυτή την ερώτηση είναι καλυμμένη για το ότι ψηφίζησαν επηρέαστα. Ναι. Και ότι έχουμε μπει, λοιπόν, σε μια διαδικασία που είναι ανάλογη αυτή του παραβάνου. Πρόκειται περί λαθροχειρίας εδώ πέρα, περί εξαπάτησης. Ρίχνουμε στάχτη στα μάτια των ανθρώπων, ναι, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, βάζοντας αυτό το κουτάκι και αφήνοντας να αναιρεθεί, λοιπόν, ότι έτσι έχουμε εξασφαλιστεί. Ναι. Και έχουμε ζήσει, ξέρεις, τελευταία, αλλά σε προηγούμενες ψηφοφορίες εδώ πέρα, ο κ. Τιοδράκης και μιλώ, ενώπιον του φάσης, όπου στην περίοδο Βρετανικών εκλογών, ας πούμε, ασκήθηκαν υπέρμετρες πιέσεις σε ψηφοφόρους για να ψηφίσουν προς την τάδη ή προς την τίνα κατεύθυνση, έτσι. Ζήσαμε εδώ Βρετανικές εκλογές, όπου έγιναν σε δύο γύρους και όπου στον πρώτο γύρο ισοψήφισαν οι δύο υποψήφοι. Yeah. Και στο δεύτερο κέρδισε ο ίσεκ των δύο με ελάχιστους ψήφους διαφορά. Yeah. Ασκήθηκαν πιέσεις. Σκεφτείτε, λοιπόν, αν αυτές οι πιέσεις γίνονταν και μέσω αυτού του τρόπου, δηλαδή όπου ο ψηφοφόρος είχε δίπλα του κάποιον ο οποίος τον πίεσε να ψηφίσει. Το σύστημα δεν μας προστατεύει, δεν θα είμαστε ξεκάθαροι. Yeah. Και αν αυτό γενικευτεί, λοιπόν, και σε κλίμακα μιας κοινωνίας των ψηφοφόρων και των ενός εθνικού κράτους, οι δυνατότητες προστασίας των ψηφοφόρων θα είναι ακόμα μικρότερες. Yeah. Για να το κλείσω όμως αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω στις χώρες όπου δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα να έχουμε και ηλεκτρονική, yeah, και ψηφοφορία στο παραβάν. Yeah. Έχουν γίνει μετρήσεις για να δούμε αν το εκλογικό σώμα, το τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο επιλέγει να ψηφίσει
με ηλεκτρονικό τρόπο. Διαπνέεται από τάσεις πιο συντηρητικές. Ναι, διότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σημαίνει λοιπόν ότι η χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας επηρεάζει εκ των προτέρων το. Κατάλαβα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο σας θέλω και το άλλο ερώτημα που θα σας θέλω και κλείνω με αυτό. Στο παράδειγμα που μας δώσατε προηγουμένως εκεί με τη Συντήρηση, θα δεν κάνω λάθος, έτσι. Που είχαν βάλει λοιπόν αυτόν τον υπολογιστή στον τύπο κλπ. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που αναδείξατε ως δεξιότητα τέλος πάντων των παιδιών το ότι μπορούσαν λοιπόν να βάλουν κατά κάποιο τρόπο όρια να εμποδίσουν τη χρήση από άλλους, ναι, έτσι ώστε αυτοί να διαθέτουν μεγαλύτερη ευχαίρεια και ελευθερία. Ναι. Ναι. Μου κάνει εντύπωση το ότι αναδείχθηκε κάτι τέτοιο. Σε μαθησιακό πλαίσιο. Πώς? Σε μαθησιακό πλαίσιο όμως είναι μια δεξιότητα η οποία κερδίθηκε που δεν υπήρχε. Έτσι. Δηλαδή, όταν θέλεις να μάθεις, προφανώς. Όταν σχεδιάζει μια τεχνολογία σαν αυτή, πρέπει να βάλει κάποιου τρόπου να περιορίσει τέτοια φαινόμενα που τώρα συμβαίνουν. Έτσι. Αλλά, σαν ένα πείραμα, το κατά πόσο μια ομάδα ανθρώπων, σε αυτή την περίπτωση παιδιά, μπορούν να μάθουν μέσω μια τέτοια διαδικασία, στην οποία παρέχει μόνο το εργαλείο, ήταν ένα επιτυχημένο πείραμα λόγω αυτού. Ότι ένα κοριτσάκι έμαθε πώς να κάνει αυτό, το οποίο μπορεί να μην θέλουμε να γίνει, αλλά έμαθε πώς να το κάνει αυτό μέσω ενός τέτοιου εργαλείου. Προφανώς δεν λέμε ότι πρέπει μόνο αυτό να κάνουμε και γι' αυτό αυτό έχει και το νόημα ο σχεδιασμός της τεχνολογίας, έτσι ώστε να αποτρέπει τέτοια φαινόμενα και να κατευθύνει, ρε παιδί μου, τη γνώση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αλλά είναι, σαν πείραμα για αυτό που το έκανε ο Σουγκάτρα, ήταν 100% πετυχημένο, γιατί ναι, αυτό το κοριτσάκι έμαθε να αλλάζει DLL αρχεία για access control, αλλά έμαθε να αλλάζει DLL αρχεία χωρίς να ξέρει τίποτα. Ναι, εντάξει, αυτό το. Τα όρια της γνώσης και της άγνοιας, ας πούμε, σε αυτή τη στιγμή, κατά πόσο βοηθούν κάποιοι άλλοι. Ναι. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει το σκέλος, θα έλεγα, κοινωνιολογικό, γιατί δεν είμαι διαφορετικό, είμαι κοινωνιολόγο. Τυχαίνει να είμαι κοινωνιολόγο. Το τι αναδεικνύεται, δηλαδή όταν μας κάνετε μια παρουσίαση, αναδείξατε αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να είναι γραφικό παράδοξο και ξέρω εγώ και να εντυπωσιάζει, αλλά εκτιμώ ότι δεν υπηρετεί αυτό που φαίνεται να είναι μια βαθύτερη φιλοσοφία του εγχειρήματος, που είναι η διεύρυνση της δημοκρατίας. Ναι. Και ως προς αυτό λοιπόν, θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας στο εξής, ότι όροι, όπως ορισμένοι από αυτούς που χρησιμοποιήσατε, δημιουργούν ένα φορτό τοπίο από άποψη και μεθοδολογική, κοινωνιολογική, αλλά κυρίως ιδεολογικοπολιτική. Δηλαδή, δεν είμαστε μια απέραντη κοινωνία πολιτών και μόνο πολιτών. Οι πολίτες, με ο μικροχιλιότητα των πολιτών, έτσι. Διότι είμαστε και το άλλο. Ναι. Και είναι κυρίως η κοινωνία μας το άλλο. Με ο μεγακύπτα, έτσι. Λοιπόν, αλλά ας μείνω όμως πρώτο. Δεν είμαστε μια κοινωνία μόνο αναρρύθμιτων πολιτών. Οι πολίτες είναι διαφοροποιημένοι κοινωνικά. Έχουμε ιδιαίτερο να χρησιμοποιείται, ας πούμε, αυτό το από τα κάτω προς τα πάνω ή από τα πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι μόνο μια κίνηση σε ένα γεωμετρικό χώρο. Είναι ένα κοινωνικό πλήρες το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και άλλοι που εκμεταλλεύονται, αντικείμενο εξουσιασμού και άλλοι οι οποίοι εξουσιάζουν κλπ. Κλπ. Αλλά και άλλα, όπως αυτό που είπατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανάμεσα στη διάκριση του συναλλαγματικού και του σχεσιακού μοντέλου, έτσι. Ναι. Το συναλλαγματικό. Λέει κάπως γενικόλακα μου φαίνονται αυτά. Το συναλλαγματικό είναι το εμπορευματοποιημένο, να το πούμε έτσι. Δεν είναι απλά μια συναλλαγή, είναι μια συναλλαγή στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατικής αγοράς. Ναι. Και το σχεσιακό, κάθε τι μπορεί να είναι σχεσιακό, ακόμα και το συναλλαγματικό, έτσι. Ναι. Πρέπει να το δούμε κάπως. Ναι, είναι πολύ γενικό το πλαίσιο, έχετε δίκιο, γιατί αυτό έτσι συμπεριλαμβάνει όλη τη δουλειά η οποία κάνουν 150 άτομα σε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο. Έτσι. Οπότε πρέπει να μιλήσετε με τον κάθε ένα ξεχωριστά για να καταλάβετε πώς ο κάθε ένας, ας πούμε, χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία συναλλαγματικό-σχεσιακό στη συγκεκριμένη δουλειά του. Ναι, το συναλλαγματικό έχει να κάνει με, αυτό το, με μια συναλλαγή. Απλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όταν έχεις η τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, και παρέχει μια υπηρεσία στην οποία ο πολίτης είναι, ας πούμε, ο πελάτης της υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να κάνει και παράπονα για αυτή την υπηρεσία, μπορεί να το σκεφτεί σαν ένα συναλλαγματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών αντί για ένα σχεσιακό μοντέλο παροχής υπηρεσιών. Καταλαβαίνω ότι είναι γενίκευση, ειδικά για το δικό σας το πεδίο, αλλά γενικά στο πεδίο του Human Computer Interaction προσπαθούμε να βρούμε το λεξιλόγιο ακόμα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο περισσότερο γίνεται με κοινωνιολόγους και ψυχολόγους κτλ. Για να μπορούμε να βρούμε ένα κοινό λεξιλόγιο το οποίο να συμφωνούμε όλοι για να μπορούμε να προχωρήσουμε το πεδίο παραπέρα. Έτσι. Και για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για την Εστονία, για παράδειγμα, για κάποιες χώρες τις οποίες έχουν και online σύστημα και voting σε παραβάν, μπορώ να σας στείλω κάποιες από τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε αυτό το πλαίσιο, πάνω στην ερώτηση που κάνατε. Αν θυμάμαι καλά, γιατί αυτά τα διάβαζα
πριν από 3 χρόνια που έκανα το literature του διδακτορικού μου, δεν υπήρχε καμία significant διαφορά στα δημογραφικά στοιχεία και στα πολιτικά στοιχεία, δηλαδή το τι ψηφίζει ο καθένας, σε αυτούς που ψήφισαν online και σε αυτούς που ψήφισαν στο παραβάν. Και εγώ κοιτούσα, διάβαζα αυτές τις ερευνητικές αναφορές, γιατί και εγώ περίμενα ότι ας πούμε κάποιος που θα ψηφίζει online, λόγω ότι ίσως να υπάρχει μια διαφορά, να είναι πιο συντηρητικός, ας πούμε, αυτός που θα ψηφίζει μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος από κάποιον που ψηφίζει στο παραβάν. Ως ώρας δεν έχει βρεθεί κάποια τέτοια διαφορά. Τέτοιες διαφορές έχουν βρεθεί, για παράδειγμα, στην Αμερική, στην οποία είχαν κάποια county, έχουν και direct recording electronics, που είναι υπολογιστές σε σχολεία, δηλαδή έχει ένα σχολείο που έχει υπολογιστή, και υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία έχουν το paper-based voting system. Και κάποιοι οι Λατινοαμερικάνοι προτιμούσαν, που συνήθως σε τέτοιες περιοχές είναι και οι φτωχότεροι στις περιοχές αυτές, προτιμούσαν να πηγαίνουν στα traditional methods of voting, το χαρτί και το κουτί, παρά να πηγαίνουν σε direct recording electronics. Αλλά ναι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο κατά πόσο, και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση στο κατά πόσο αν ψηφίζεις. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο κοιτούσα για λίγο κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου ήταν το κατά πόσο, για παράδειγμα, αν ψηφίζεις μέσα σε μια εκκλησία, αλλάζει το τι θα ψηφίσεις από το να ψηφίσεις από το σπίτι σου, έτσι. Γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι αν ψηφίσεις για από το σπίτι σου, ψηφίζεις περισσότερο για τα ιδιωτικά σου συμφέροντα παρά για τα συμφέροντα του αλλού. Ενώ αν πας σε μια εκκλησία ή σε ένα σχολείο, επειδή ο χώρος είναι διαφορετικός, σε βάζεις σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και ψηφίζεις για το καλό των υπολείπων αντί για το καλό το δικό σου. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα προφανώς. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε τεχνολογίες. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, ότι προφανώς όσο ασφαλές να είναι και το σύστημα το οποίο φτιάχνεις, από άποψη encryption based, ότι η ψήφος όταν μπαίνει στο κανάλι θα βγει και από την άλλη άκρη του καναλιού, προφανώς δεν μπορείς να ελέγξεις το τι γίνεται πριν μπει η ψήφος μέσα στο κανάλι. Έτσι, κάποιον να σου βάλει το πιστόλι στο πρώτο αυτοί να σου λέει ψήφισε αυτό. Και αυτό δεν μπορεί να το λύσει η τεχνολογία, όπως και δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένη αυτή η εφαρμογή για να ψηφίζει κάποιος. Έτσι, γιατί μπορεί το κανάλι να είναι πολύ ασφαλές, ότι αυτό το input θα μπει στο output. Αλλά μπορεί οτιδήποτε γύρω από τον υπολογιστή, το οποίο αλλάζει το input το οποίο μπαίνει, να έχει επηρεάσει την ψήφο διαφορετικά. Δηλαδή, είναι μόνο το cohesion που έχει κάποιον δίπλα και σου λέει ψήφισε αυτό, είναι το cohesion το οποίο δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το αν έχει εγκαταστήσει μια εφαρμογή η οποία νομίζει ότι ξέρω εγώ την έχει για chat και στην ουσία αλλάζει την ψήφο σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό του θέματος. Ναι, οπότε συμφωνώ 100% με αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν φοβερά προβλήματα στο security κομμάτι του. Και γι' αυτό το λόγο αυτό που είπα είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλες κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις, πρέπει να έχουμε πολύ καλό λόγο για τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε. Και ένας πολύ καλός λόγος για τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε είναι η αύξηση της συμμετοχικότητας. Αλλά με αυτόν τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν αυξάνουμε τη συμμετοχικότητα. Οπότε βάζουμε ένα πρόβλημα στο τραπέζι χωρίς να έχουμε κανένα όφελος. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι. Στην Ελλάδα για να εξετάσεις στην Αθήνα συγκεκριμένα, αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν συνεργάτες που έχουν πάει και οι άλλες χώρες ή οτιδήποτε, ή μόνο στην Αγγλία έχει μείνει αυτό? Κάνουμε στο Λίβανο κάποια πράγματα, περισσότερο στο κομμάτι της υγείας. Το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι της υγείας στο Λίβανο. Προσπαθούμε και σε άλλες χώρες να κάνουμε πράγματα, δηλαδή. Επειδή είμαστε επιδοτούμενοι από το τοπικό φορέα της Αγγλίας, το EPSRC, πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο λόγο τον οποίο να κάνουμε κάτι τέτοιο είναι επικερδές και για την αγγλική κυβέρνηση, για παράδειγμα, έτσι, για το δημόσιο της Αγγλίας. Προσπαθούμε να κάνουμε δηλαδή και με άλλες χώρες πράγματα. Δεν έχουμε κάνει τόσο πολλά. Ειδικά στο Λίβανο έχουν κάνει κάποια παιδιά δουλειές εκεί πέρα και νομίζω και στην Ουκρανία κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να επεκτηνόμαστε και σε άλλες χώρες γενικότερα. Όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα ήθελα να αρχίσουμε ένα θετικό τονό, ότι τουλάχιστον θα διαφωνήσω με αυτό που είπες ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να το λύσει αυτό. Μάλλον θα συμφωνήσω, ναι. Αλλά να κάνω μια επιστήμη ότι μπορεί να βοηθήσει. Ναι, 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 για να μην είμαστε έτσι τόσο αρνητικοί. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το καλό είναι ότι τουλάχιστον πολλοί κόσμος στην επιστήμη και στην τεχνολογία που λέμε είναι ή γίνεται όλο και πιο aware, όλο και πιο πολύ συνειδητοποιεί τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν και τις δυσκολίες και τα όρια, ναι. Και την ανάγκη για να υπάρχει μιας ευρύτερος διάλογος διεπιστημονικός σε αυτά τα θέματα και με την κοινωνία και να μην δεχόμαστε άκρητα κάποια πράγματα. Και αυτό το πράγμα ανοίγει και αυτή τη συζήτηση. Οπότε νομίζω ένας λόγος να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την ομιλία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.